Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί στο κλειστό του Περιστερίου. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, περίπου 3 λεπτά από τώρα ξεκινάει ο αγώνας. Πάμε να δούμε λοιπόν τα τελευταία νέα από τις δύο ομάδες αμέσως τώρα. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα μπασκετικά τους ξύφη με στόχο το εισιτήριο στους ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας. Δύο ομάδες που είναι καταδικασμένες να κατακτούν κάθε τρόπαιο που τους δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουν. Η ΑΕΚ προκρίθηκε άνευ αγώνα αφού το Περιστέρι δεν αγωνίστηκε και έτσι για την ευκαιρία να παρακολουθεί τον αντίπαλό του. Ξεκινάμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το οποίο θα το παίξουμε μάλιστα σε μια έδρα η οποία δεν είναι η φυσική μας έδρα. Ουσιαστικά γίνεται σε ουδέτερο γήπεδο. Οι οπαδοί θα είναι μοιρασμένοι και πιο δύσκολο ξεκίνημα δεν μπορούσα να φανταστώ για τη φετινή χρονιά. Ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη πρόκριση επί του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας καλείται γρήγορα να βελτιωθεί ώστε να ξεπεράσει και το εμπόδιο της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ σίγουρα δεν είναι έτοιμη, όπως και εμείς άλλωστε, αλλά θα είναι πιο ισχυρός αντίπαλος από τον Ολυμπιακό. Έχει ένα κορμό από πέρσι, κάποια παιδιά τα οποία συνεργάζονται πολλά χρόνια μαζί και έχουν προσθεθεί σε αυτήν την ομάδα και 2-3 καινούργιοι νέοι παίκτες καλοί. Από εκεί και πέρα θα γίνει ένα καλό παιχνίδι για τη δεδομένη χρονική στιγμή. Στο ουδέτερο γήπεδο του Περιστερίου θα υπάρχουν ισάριθμοι οπαδοί και των δύο ομάδων. Η ατμόσφαιρα θα θυμίζει κάτι από τα παλιά. Επιστροφή στα μεγάλα γήπεδα και μια καλή ευκαιρία για επιστροφή του κόσμου στο μπάσκετ. Είχαμε ξεχάσει πως είναι να παίζει σε ωραία γήπεδα. Αυτό μας συνέβαινε μόνο όταν πηγαίναμε στο εξωτερικό τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Τώρα νομίζω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα είναι στην πρώτη θέση όσον αφορά τις γηπεδικές εγκαταστάσεις. Όταν οι τρεις μεγάλες ομάδες Αθήνας έπαιζαν στον Κορυδαλό, στα Λιώσια και στο Απατήσια, ήταν το χειρότερο κυρίως για τον κόσμο. Δεδομένης χρονικής στιγμής, καθώς και οι δύο ομάδες είναι φυσιολογικά ανέτοιμες, το θέαμα θα είναι υπεραρκετό για να σας καθυλώσει μπροστά στις οθόνες σας. Εδώ και πάλι στο Περιστέρι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός σε πολύ λίγο, λιγότερο από ένα λεπτό. Τελευταίο μικρό διαφημιστικό πακέτο και σε λίγο μαζί εδώ στο ΝΕΤ για τον τζάμπο του μεγάλου αγώνα. Πήρες τη μύτη του πατέρα σου και το πηγούνι της μητέρας σου. Είναι ανάγκη να πάρεις και το αυτοκίνητό τους. Πότε θα μεγαλώσεις? Ποτέ. Renault Modus. Δεν χρειάζεται να μεγαλώσει. Κόμπας. Δώστε στο σπίτι σας αυτό που το αξίζει. Κουφώματα με αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αισθητική και ασφάλεια. Συστήματα αλουμινίου Κόμπας. Η φήμη τους κάνει το γύρο του κόσμου. Και έτσι και αλλιώς, τα Κολοσσέου, ιταλικά έπιπλα μπάνιου, είναι κολοσσός. Κακλιός ΑΕ. Όλα έτοιμα στο Περιστέρι για το μεγάλο τζάμπο. Δεύτερη αγωνιστική, δεύτερη φάση του ελληνικού κυπέλου. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Όλα έτοιμα για το τζάμπο ενός πραγματικά μεγάλου παιχνιδιού. Μπέιλι, Νίτσεβις, Πελεκάνος, Ζήσης και Λόλης είναι η πεντάδα για την ΑΕΚ, η πεντούχος ΑΕΚ. Ένα μικρό σχόλιο για αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ με το Ζήση Playmaker θα έχει περισσότερη ηρεμία και δικαιοσύνη στο παιχνίδι της από την περσινή χρονιά. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ ήταν καλή πέρυσι, αλλά φέτος αναμένεται να είναι καλύτερη, όπως είπε και ο προπονητής της, ότι έχει μεγαλύτερη ποιότητα και περισσότερο βάθος. Ο Μπατίς στο τζάμπολ, αλλά εκεί παρεμβαίνει, προσπαθεί τουλάχιστον. Για τον ΑΕΚ ο Πελεκάνος και έχουμε για τον Παναθηναϊκό. Διαμαντίδης, Χατζιβρέτας, Μπατίς, Στεφάνοβιτς και Μίτλετον. Να δούμε λίγο και την πεντάδα του Παναθηναϊκού, κύριε Πετρόπουλε. Ελαφρά τροποποιημένη από το παιχνίδι το προηγούμενο. Να κάνω και ένα σχόλιο για τον Παναθηναϊκό. Είπε ο κύριος Ιτούδης ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ξεκινάει από την άμυνα, αλλά θέλει να τα κερδίζει από την επίθεση. Όμως προσωπική μου έτσι εκτίμηση είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να αλλάξει τα πάντα μέσα σε ένα παιχνίδι, μέσα από την άμυνά του. Μπορεί βέβαια, γιατί έχει το ταλέντο, να κερδίσει και από την επίθεση, αλλά θα έλεγα ότι το όπλο του είναι η άμυνα. Έκπληξη συμμετοχή του Στεφάνοβιτς, πρώτη πεντάδα. Για μένα όχι, είναι ένας γνωστός καλός παίχτης.
Όταν είσαι προπονητής σε μια ομάδα που έχεις πολλά, που έχεις πολλές δυνατότητες, πολλούς παίκτες, νομίζω ότι είναι το σωστό και το δίκαιο αυτό να μην έχεις μια σταθερή πεντάδα, αλλά να δίνεις την εντύπωση στους παίκτες όλους ότι τους εμπιστεύεσαι. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια τονωτική ένεση και για τους και πάνω μου σήμερα. Καρδινάκη, λοιπόν, είπαμε, είναι ο Ζήσης. Φέτος θα το βλέπετε μόνο άσο σε ελάχιστες περιπτώσεις δύο. Υπάρχει ο Μπέιλι, υπάρχει ο Πελεκάνος, ο Λόλης και ο Νίτσεβιτς. Μπέιλι. Ζήσης, ωραία προσπάθεια, στοχή μαζί με ο Μπατίστ. Διαμαντίδης. Βρίσκει χώρο. Μπατίστ. Μίτλετον, θα κάνει την κίνηση. Το pivot μέσα. Το γνωστό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, Δημήτρη, έτσι, προσπάθεια να βάλει την μπάλα στο Μίτλετον μέσα στο καλάθι. 0-2. Για να ακούσουμε και τον Παναγιώτη Περπερίδη. Ιδιαίτερη έμβαση ο κύριος Ομπράντοβιτς έχει δώσει στο μαρκάρισμα του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Τόμπι Μπέιλι, στο οποίο θα υπάρξουν αλλαγές. Τώρα ο Διαμαντίδης βρίσκεται με τον Λόλης, ενώ η ΑΕΚ επιχειρεί ένα σούτ με το Ζήση άστοχο. Και επιπλέον στον Νίκο Χατζηφρέτα που θα μαρκάρει τον Νίκο Ζήση. Πολύ μεγάλη προσοχή στις διεισδύσεις και στα ελεύθερα σουτ που θα μπορέσει να βγάλει ο Παναθηναϊκός και βεβαίως πολλές φορές θα δούμε την μπάλα να καταλήγει στο Μίτλετον. Για να ακούσουμε και τον Βαγγέλη Ιωάννου. Καταρχήν να παρατηρήσουμε ότι ξεκινάει στο παιχνίδι ο Πελεκάνος που εδώ υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ. Ο Πελεκάνος αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα με το πέλμα του την τελευταία εβδομάδα. Τελικά δήλωσε έτοιμο πόλεμος και ο Φώτης Κατσικάρης τον έχει στην αρχική πεντάδα. Από εκεί και πέρα ο προπονητής της ΑΕΚ ζήτησε καλή κυκλοφορία της μπάλας για ελεύθερα σουτ στην επίθεση και πίεση σε όλο το γήπεδο. Διαμαντίδης από τον Ηρακλή στον Παναθηναϊκό, πάντα βασικό στην εθνική ομάδα, απέναντι στο συμπαίκτη στην εθνική ομάδα, τον Νίκο Ζήση. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το ζευγάρι, αυτό Ζήση με Διαμαντίδη. Πολύ ενδιαφέρον μαρκάρισμα. Χατζηβρέτας. Και Χατζηβρέτας Πελεκάνος, έτσι. Σεπάνοβιτς. Κύρισε από τη βασική γραμμή. Διαμαντίδης, passing game με την περιφέρεια. Χατζηβρέτας από μακριά για τρεις μέσα. 0-5. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με απόλυτη ευστοχία σε ένα δίποντο και ένα τρίποντο. Ζήσης. Μαντέπαλο Διαμαντίδη. Αυτό θα είναι ένα ενδιαφέρον ματσάπ στον αγώνα. Θα το δούμε όπως και αυτό. Και θα έλεγα ότι είναι και ένα grass test για το Ζήση που είπαμε τις δυνατότητες και τις ικανότητες του, αλλά με την πολύ μεγάλη και σπουδαία πίεση του Διαμαντίδη το πώς θα ανταποκριθεί και εγώ πιστεύω θα ανταποκριθεί. Η επαναφορά από το φάουλ, καθώς ο Χατζηβρέτας βρέθηκε να μαρκάρει τον κατά πολύ ψηλότερο και δυνατότερο Νίτσεβιτς. Ένας ενδιαφέρον παίκτης, τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια γι' αυτόν. Προσπαθεί να βγει από τα μαρκαρίσματα ο Πελεκάνος. Η επαναφορά τελικά γίνεται για τον Τόμπι Μπέιλι. Τρίτο σταθμό στην πορεία του στην Ελλάδα. Μετά τον Πανιόνιο και τον Άρη. Ένας ιδιαίτερα αθλητικός μπασκετμπολίστας, παίκτης περιφέρειας. Σουτάρει από μακριά στο Χ, μαζεύει εύκολα ο Χατζηβρέτας, υπάρχει φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Ντάριλ Μίτλετον, ένας ογκόλυθος, κάτι περισσότερο από 2 μέτρα, αλλά σιδερένιο κορμί 38 χρονών και πάρα πολύ καλό μυαλό. Και με το ύψος αυτό παίζει σαν ένα βαρύ πεντάρι που όμως τα καταφέρνει. Παίζει σαν ένα βαρύ πεντάρι 2-10-2-12. Αλλά είναι βιονικός. Νίτσεβιτς. Ένας ιδιαίτερα επιθετικός ψηλός, θα το δείτε εδώ, ωραία κίνηση, το pivot από τα 2 μέτρα μέσα. Προλάβαμε και το πάμε πριν κάνει την κίνηση, θα το δείτε, η ΑΕΚ θα παίξει πολύ στο low post φέτος, καθώς είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ιδιαίτερα καλή τεχνική κατάρτιση για να παίζει χαμηλά. Φάνηκε από την πρώτη στιγμή, σπουδαίο το σημείο τώρα με το δεύτερο φάουλ του Μίτλετον, αλλά να σταθούμε αυτό που λέγες πριν Δημήτρη, ότι δείχνει ότι έχει την ποιότητα να ανταποκριθεί κοντά στο καλάθι ο Νίσιβιτς. Ξέρει πολύ καλά τα βασικά και μάλιστα τα βασικά για έναν πάλι ποτέ έχει Ιουγκοσλάβο ψηλό, είναι Κροάτης, αλλά ξέρει, έχει τα βασικά χαρακτηριστικά της Ιουγκοσλάβικης σχολής για τους ψηλούς. Πελεκάνος, ήταν να μην παίξει και πρόβλημα στο πέλμα, τελικά μέσα στο σπίτι του δεν μπορούσε να μην παίξει, έτσι. Λόλης αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 4-5. Ο Αντρέ Λόλης και δίνει φάουλ ο Τανατζής, ο Χατζηβρέτα αντιαθλητικό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το ξαναδούμε, δείτε εδώ. Πρέπει να τον εμπόδισε με τα πόδια του μετά. Δεν φαίνεται από αυτήν την κάμερα, δεν μπορούμε να έχουμε γνώμη. Για να δούμε εδώ τα πόδια. Ναι.
Έχει δίκιο ναι, όμως μπορώ να πω έτσι με βεβαιότητα, ο Χατζιβρέτας είναι ένα εκπληκτικό παιδί. Καταπληκτικό παιδί, πολύ καλό χαρακτήρας. Οπότε όχι απλώς του ξέφυγε, ούτε καν θα κατάλαβε. Τι έκανε, απλώς παρασύρθηκε μέσα από. Ο Τανατζής έμεινε στο γράμμα του νόμου. Εντάξει. Όχι στο πνεύμα, αλλά επειδή έγινε μπροστά του, το έδωσε. Αλλά είχε το στοιχείο να το δώσει. Πραγματικά ο Χατζιβρέτας είναι ένα παλικάρι, γερό, πολύ δυνατό. Βγάζει τρομερή ένταση, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα ήρεμο και καλό μυαλό. Μα πρέπει και οι διαιτητές όμως να τηρήσουν αυτό, λέει και ο Φοριάδης εκεί πέρα στον Χατζιβρέτα τώρα, ότι δεν μπορούσε να μην το δώσει. Σίγουρα. Δεν μπορούσε να μην το δώσει. Εξάλλου, και η ΑΕΚ. Με συγχωρείς, πες. Και οι δύο μας, αν δεις τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή, είναι όλα πολύ καλά παιδιά. Όλο στοιχείο στα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή, κυρικά οι Έλληνες που ξέρουμε και καλύτερα, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Γιατί ο Σβίστερ είναι καλό παιδί και ο Πελεκάνος είναι παιδιά διαμάντια. Πελεκάνος αλλάζει χέρι στον αέρα. Σπάσιμο τη μέση, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Αυτό είναι και το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Ότι δεν είναι ο αθλητισμός, δεν είναι μόνο αθλητισμός. Είναι και ζωή, είναι και χαρακτήρας, είναι και προσωπικότητα. Η ΑΕΚ κάνει ένα 8-0. Μετά το, και απαντάει στο 5-0 του Παναθηναϊκού. Και 6,5 για τη λήξη κάνει 8-5. Μίτλετον αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Λόρις προσπαθεί μαζί με το rebound. Η ΑΕΚ έχει 4 rebound, 2 Παναθηναϊκός. Ζήσεις. Ο Χατζιβρέτας τώρα πάνω, το άλλαξε μαρκάρισμα. Τον οδηγεί στον Μπατίστ. Μίτσεβιτς, βήματα. Βλέπουμε ότι η ΑΕΚ παίζει πολύ με την μπάλα μέσα στη ρακέτα στο λόγο. Περίπου μοιάζει το παιχνίδι με το Παναθηναϊκό όταν πάει να αξιοποιήσει το Μίτλετον. Ακριβώς. Και στην προκειμένη περίπτωση, μια στιγμή παγίδα που έγινε επάνω στην μπάλα, την αξιοποίησε με την πάση στον Ίσεβιτς, ο οποίος όμως έκανε βήματα. Να εξηγήσουμε και στον κόσμο ότι όταν γίνεται παγίδα ή βοήθεια, αυτομάτως ένας παίκτης μένει ελεύθερος. Σεπάνοβιτς. Παίρνει τη βασική. Μπατίστ που ήταν καταπληκτικό στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Πολύ καλός. Αλλάζει χέρια. Στο χέρι έρχεται πολύ δυνατά εκεί όμως ο Αμερικανός. Ο πρώην παίκτης των Memphis Grizzlies, της Μπιέλα Τσαρλερουά, ο απόφυτος του Arizona State University και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 8-7. Προείπαμε και νομίζω ότι θα δικαιωθούμε, θα είναι ένα ντέρμπι στο τέλος. Ένα ντέρμπι και ένα παιχνίδι καλύτερο, ποιοτικότερο από το προηγούμενο. Λόλης. Παιχνίδι περιφέρειας. Τόμι Μπέιλι. Νίτσεβιτς από τα 5 μέτρα μέσα. Είπαμε, ο παίκτης αυτός αλλάζει το στάτους, το επιθετικό στάτους της ομάδας ΑΕΚ. Δηλαδή πλέον αποκτά ένα παίκτη, μπορεί να βάλει 20 πόντους ένα μάτς, από θέση 5. Μήτρη, αυτό δείχνει. Μέχρι τώρα το δείγμα είναι πολύ μικρό, αλλά αυτό δείχνει. Ψηλός παίκτης που να πάρει τέτοια πρωτοβουλία, νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να το έχει για να το κάνει. Τον πήρα από τη Λεμάν, πολλά χρόνια στη Τσιμπόνα, εθνική Κροατίας. Το δείγμα γραφής το ξέρουμε, δεν είναι μικρό παιδί άλλωστε. Ο Νίτσεβιτς πια έχει φτάσει εσύ στα 28. Είδαμε για λίγο και τον Τόμι Μπέιλι. Χατζιβρέτας. Στσεπάνοβιτς. Διαμαντίδης. Ζώνη ΑΕΚ. Μπατίστ. Πατάει γερά, σουτάρει μέσα. 19. Το αντίπαλο δέος. Ο Μπατίστ, ο οποίος φτάνει στους 4 πόντους με 2 στα 3. 2 στα 2 έχει ο Νίτσεβιτς. Δημήτρη, αυτά τα καλάθια είναι καλάθια ομάδας. Δηλαδή είναι καλάθια τα οποία προέρχονται μέσα από συνεργασίες παιχτών. Ζήσεις αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 12-9. Μέσα από συνεργασίες παιχτών, που σημαίνει ότι κάποιο screen πέτυχε πάρα πολύ καλά και είδαμε τον Μπατίστ να κάνει ένα ελεύθερο σουτ. Εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν λειτουργήσε καλά. Έδωσαν τον κάθετο διάδρομο στο καλάθι, αλλά οι βοήθειες του Παναθηναϊκού δεν λειτουργήσαν σωστά. Διαμαντίδης. Το σουτ από μακριά. Αστοχή. Ζήσεις. Φάουλ. Και πρέπει να μιλήσουμε, Κώστα Πετρόπουλε, και για τους οπαδούς, όπως κάναμε και στο Μάθος Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό, για τους οπαδούς ΑΕΚ Παναθηναϊκού που είναι μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, θερμή ατμόσφαιρα, ένταση και νομίζω ότι επιστροφή στα μεγάλα γήπεδα, πολλοί κόσμος, ό,τι καλύτερο είναι το μπάσκετ φέτος. Πάμε λίγο στους δύο πάγκους να δούμε τι γίνεται σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά αγώνα. Να ξεκινήσουμε από τον φιλοξενούμενο. Το παιχνίδι της ΑΕΚ του Πελεκάνου νωρίτερα ήταν αυτές που έχουν προβληματίσει τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, και αυτό νομίζω ότι έλεγε και τώρα στον Νίκο Χατζιβρέτα και στους υπόλοιπους, εκμεταλλευόμενος τη διακοπή. Δηλαδή να μην τους δίνουν τους διαδρόμους να περνούν να κάνουν τις διεισδύσεις.
Από εκεί και πέρα επιθετικά, φαντάζομαι ότι θα θέλει να λειτουργήσει λίγο καλύτερα αυτό που του ίσως είχε πει πριν από το παιχνίδι. Δηλαδή να κάνουν τη διείσδυση αν δεν ακουμπούν την μπάλα στο Μίτλετον, να δημιουργούν split, δηλαδή ελεύθερο shoot με μια διείσδυση έξω για να υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις. Εκεί είναι τα σημεία στα οποία εστιάζει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Για να δούμε πού εστιάζει και ο προπονητής ΑΕΚ Βαγγελιοάννου. Για την ΑΕΚ τα πράγματα πηγαίνουν καλά μετά το άσχημο, θα λέγαμε, στο πρώτο δίλεπτο ξεκίνημα. Και η πίεση δουλεύει και η καλή κυκλοφορία της μπάλας που έχει φέρει πολλές επιθέσεις ΑΕΚ μέσα από την ρακέτα. Ο Φώτης Κατσικάρης ήταν λογικό, καθώς πέρασαν σχεδόν 6 λεπτά στο παιχνίδι, να ξεκουράσει τον Πελεκάνο. Έβαλε στη θέση του τον αρχηγό της Ένωσης, τον Νίκο Χατζή, και ζήτησε από τους παίκτες του να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό. Με καλή πιεστική άμυνα, αλλά βεβαίως και με καλή κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση για ελεύθερα σουτ, είτε από τις γωνίες ή από το high post, ή για να ακουμπάνε την μπάλα στον ψηλό. Ζήσεις, εδώ πέρασε και ο Χατζής, στη θέση του Πελεκάνου. Μπέιλι, Νίτσεβιτς, καταπληκτική φάση, αν βγει τελικά. Ζήσεις από τη γωνία για τρεις μέσα. Δεν ξέρω, Δημήτρης Γιώσκα, μπορούμε να το ξαναδούμε κάποια στιγμή, αλλά η εναλλαγή και το passing game ήταν καταπληκτικό. Αξίζει να το δούμε και αυτή η συνεργασία του Χάιλο, όπως του λέμε εμείς οι προπονητές, δηλαδή από ψηλό σημείο, από την ελεύθερη βολή προς τη χαμηλή θέση. Σεπάνοβιτς, ένας εξαιρετικός σουτέρ που δεν μας έχει δείξει ακόμα πολλά πράγματα, αλλά θα δείξει, πιστέψτε με, είναι πολύ καλός παίκτης. Βασικός στην εθνική ομάδα. Σε φτιάξτε εδώ. Μπέιλι, κατευθείαν από τον Νίτσεβιτς στο Κουαντρελόλης, βγάζει έξω για το Ζήση. Μέσα. Ωραία φάση. Η ΑΕΚ προηγείται με 16-9, με την ΑΕΚ να έχει 5 στα 7 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα. Παναθηναϊκός 3-5 δίποντα, 1-2 τρίποντα. 3 rebound Παναθηναϊκός, 5 η ΑΕΚ. 4 ασίστ η ΑΕΚ, 3 στον Παναθηναϊκός. Χαμηλώνει το σχήμα η ΑΕΚ, έχουμε αλλαγές στον Παναθηναϊκό. Για να ακούσουμε τους δύο ρεπόρτερ. Βαγγέλης, ακούμε. Ο Κούς πέρασε στη θέση του Μπέιλι. Με τρεις καθαρούς περιφερειακούς τώρα η Ένωση. Ακολουθεί τον Παναθηναϊκό, για να ακούσουμε και τον Παναγιώτη Περπερίδη. Λάκοβιτς και Διαμαντίδης έχει διαγνώσει κακή κυκλοφορία της μπάλας. Πρόβλημα, επομένως τώρα και ταχύτερη και καλύτερες διεισδύσεις και ενδεχομένως καλύτερα σουτ. Να δούμε αν ο Λάκοβιτς θα κάνει ξανά ένα καλό παιχνίδι. Ζώνη ΑΕΚ, Σεπάνοβιτς. Σας είπα και νωρίτερα ότι πρόκειται περί εξαιρετικού σουτέρ. Ήταν ο άνθρωπος που πριν από 3 χρόνια έδωσε στη Σερβία το κύπελλο Ευρώπης στην Κωνσταντινούπολη, στον τελικό, όταν είχε βραχυκλώσει ο Μποντιρόγκα με τον Πέτσα Στογιάκοβιτς, ενώ έκανε βήματα ο Χατζής. Και τότε ο Βλάντος Τσεπάνοβιτς ήταν αυτός που έβγαλε τα κάστρα από τη φωτιά και έδωσε το κύπελλο Ευρώπης στην Ιουγκοσλαβία. 16-12, 3 και 15 για τη λήξη. Να και τα λάθη. ΑΕΚ 3, Παναθηναϊκός 4. Διαμαντίδης, το drive έξω για το Μίτλετον. Μπατίστ, παίρνει τα βήματα. Σουτ έξω, Μίτλετον, πολύ έξυπνα, αλλά χτύπησε και τον Νταβόρ Κους, άλλος ένας Κροάτης. Σε αντίθεση με τον Νίτσεβιτς, δεν θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς ως ο επιθετικός παίκτης. Είναι ο παίκτης προπονητή, είναι ο point guard προπονητή. Θα κάνει 5-6 καλά στο παιχνίδι, θα παίξει σκυλή σε άμυνα στην περιφέρεια και θα οργανώσει το παιχνίδι. Αλλά θα τα δείτε αυτά και εσείς μόνοι σας στη συνέχεια. Μήτρη, έχεις δίκιο, αμέσως με το που μπήκε. Προσπαθεί, μιλάει, δείχνει, οργανώνει σωστά το παιχνίδι. Το κλέψιμο για τον Παναθηναϊκό. Λάκοβιτς, άλλη μια σπουδαία περίπτωση περιφερειακού. Μίτλετον με υποψία βημάτων. Διαμαντίδης. Χαμηλά για τον Μπατίστ. Κανένα πρόβλημα να σουτάρει από εκεί, αστοχή. Φάουλ Διαμαντίδης. Πολύ σωστό. Ήταν, κύριε Πετρόπουλε, το δικό μας scouting report για τους καινούργιους παίκτες. Μάλιστα. Όχι, είναι φανερό ότι αυτό το παιδί πραγματικά έχει. Εγώ, ένα παίκτη με την πρώτη ματιά που θα μπει μες στο γήπεδο, έχει μια έφεση. Το φάουλ με τα αριστερό χέρι του Δημήτρη Διαμαντίδη, καθαρό. Δείχνει μια έφεση. Ή θα πάει γρήγορα να σκοράρει, ή μέσα του θα έχει περισσότερο την οργάνωση. Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Άλλος ένας παίκτης που φάει με το κουτάλι μεγάλα ντέρμπι. Και ο Τσατσαρής. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς ψάχνει να βρει το κατάλληλο σχήμα για να αντιδράσει στο απέναντι στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει πετύχει 10 πόντους από λάθη αντιπάλου. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής παθαίνει ότι πάθαινε ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Ναι. Δεν βρίσκει. Κάνει πολλά λάθη. Γιατί δεν βρίσκει εύκολα να δρω διαδρόμους για να παίξει το δικό του παιχνίδι αυτό. Το παιχνίδι που έχει μάθει να παίζει. 18-12 η ΑΕΚ με τον Νίκο Ζήση να κάθεται στον πάγκο, όντας 8 πόντους. 3-4 φορές, 1-2 τρίποντα, 1-2 τρίποντα και ένα λάθος. Η ΑΕΚ πρεσάρει σε όλο τον αγωνιστικό χώρο. Κοιτάξτε πώς κυνηγάει ο Κούς στο Λάκοβιτς, σε όλο τον αγωνά, σε όλο το γήπεδο. Φάουλ, καλάθι που δεν έχετε για τον Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, να δούμε λίγο τους πεντάδες για να καταλάβουμε πώς παίζει κάθε ομάδα. Για την γηπεδούχο ΑΕΚ που προηγείται 18-12, 2-17 για τη λήξη του δεκαλέπτου.
Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει τον Κούς, τον Χατζή, τον Μπελεκάνο στα γκάρντ, Λόλης και Νίζεβης 4-5. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Λάκοβιτς και τον Διαμαντίδη, δύο καθαρόιμα playmaker. Έχει στον 3 τον Παπα-Νικολάου, 4 Τσατσαρί και 5 Μπατίστ. Άρα λοιπόν έχει ψηλότερο σχήμα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Έχει, αυτή νομίζω είναι και η διαφορά. Δηλαδή, ενώ η ΑΕΚ έχει τρεις καθαρούς περιφερειακούς παίκτες, ο Παναθηναϊκός με τη συμμετοχή του Παπα-Νικολάου είναι σαν να παίζει ουσιαστικά με ένα τεσσάρι ακόμα. 18-13. 2 και 10 κατελήξει. Πελεκάνος. Υπάρχει παράβαση, υπάρχει φάουλ επιθετικό από τον Νίτσεβιτς. Εδώ είναι ο Μπράντοβιτς, δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος στο ξεκίνημα του αγώνα. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε περίπου ανάλογα και με τον Ολυμπιακό, αλλά κάλυψε. Είναι μια πληρέστατη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Να και τα λάθη. 5 για την ΑΕΚ, 4 για τον Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα αντιδράσει μέσα από την αμυνά του και την να πω ότι. Αμυνά του. Ναι, ναι. Θα θελήσει να αλλάξει το ρυθμό, να κλέψει την μπάλα. Αλλά θα έλεγα ότι η παρουσία του Παπα-Νικολάου έχει με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν έχει τον πολύ ψηλό παίχτη, προσπαθεί να καλύψει αυτή την αδυναμία, ας το πούμε έτσι, με την παρουσία του Δημήτρη Παπα-Νικολάου. 10 πόντους από λάθη αντιπάλου η ΑΕΚ, 3 πόντους από λάθη αντιπάλου ο Παναθηναϊκός. Να ο Κούς, Ταβόρ Κούς. Πελεκάνος. Χατζής. Έχει μπροστά τον Παπα-Νικολάου. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το μαρκάρι στα τελευταία 6-7 χρόνια. Νίτσεβιτς με πλάτη τον Μπατίστα, πάει σε ατομική προσπάθεια. Τελικά κλείνεται από 2 double team. Πελεκάνος πολύ δύσκολο σούτα στο hit. Τέλος του χρόνου Παπα-Νικολάου. Διαμαντίδης. Παπα-Νικολάου έχει χώρο, κρατάει την μπάλα. Δημήτρη, πιστεύω ότι ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου λόγω ύψους μπορεί να δυσκολέψει το Χατζή στο περιφερειακό σουτ. Η διαφορά του ύψους μπορεί να του δημιουργήσει μια αλλίωση της εικόνας την ώρα του σουτ. Η ΑΕΚ εξακολουθεί να παίζει και να είναι σφιχτή και καλά οργανωμένη στην άμυνα. Φώτης Κατσικάρης δεν μπορεί πάνω να είναι ευχαριστημένος. Πραγματικά η άμυνα της διαρκώς δεν έχει χάσει την αυτοσυγκέντρωσή της και δουλεύει σωστά. Τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. 18-13 ΑΕΚ μπροστά. Πελεκάνος. Χατζής. Ανοιχτός χώρος. Σουτάρια στο χι. Λόλης από τα χέρια του Τσατσαρή. Μπάλα για την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός που έχει γενικά πιο ψηλό σχήμα, αλλά δεν έχει το center forward θα τον Νίτσεβιτς. Δεν έχει να παίξει 2-10 αυτή τη στιγμή μέσα. Έχει 3 forward. Θα έλεγα όμως ότι η ΑΕΚ με τον Νίτσεβιτς και τον Λόλης, ο οποίος Λόλης ναι, μεν δεν είναι ψηλός, αλλά παίζει σαν ψηλός. Γεμίζει τη ρακέτα. Γεμίζει τη ρακέτα, ναι. Κούς, κοιτάξτε πώς παίζει ο Κούς. Χατζής. Στην καρδιά της ρακέτας από τον Λόλης μέσα. Παίζει, έχει και δεύτερο παίκτη να παίξει λόγω πως η ΑΕΚ. Το Λόλης, 20-13. Έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα με αυτό το παιχνίδι η ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό. Συν 7 η ΑΕΚ για δεύτερη φορά. Διαμαντίδης. Παπα-Νικολάου. Λάκοβιτς. 2-3 ζώνη ΑΕΚ. 9 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Λάκοβιτς. Αστοχή. 5 δευτερόλεπτα προλαβαίνει η ΑΕΚ να κάνει μια επίθεση. Ο Κούς αφήνει την μπάλα στο καλάθι, αστοχή, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 20-13, όλα δείχνουν πως πάμε για ένα πολύ πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα πολύ ωραίο ντέρμπι. Διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο πάλι μαζί. Τρίποντα η ΑΕΚ, 38% Παναθηναϊκός, 20% τρίποντα η ΑΕΚ, 67% Παναθηναϊκός, αλλά με λίγα εκτελεσμένα και από εκεί πέρα. Κανέναν ευθυδιασμό ο Παναθηναϊκός, 0 στους 2 η ΑΕΚ. 4 rebound του Παναθηναϊκός, 9 η ΑΕΚ. Προσέξτε, 4 rebound του Παναθηναϊκός, 9 η ΑΕΚ. Στους οπαδούς της οποίας βλέπετε αυτή τη στιγμή. Και από εκεί πέρα 5 λάθη η ΑΕΚ, 6 ο Παναθηναϊκός, 3 ασίστ ο Παναθηναϊκός, 5 η ΑΕΚ. 2 κλεισίματα η ΑΕΚ, 1 ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι στα στατιστικά υπερέχει φανερά η ΑΕΚ. Πάμε γρήγορα στους ρεπόρτερ των δύο ομάδων. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ο Φώτης Κατσικάρης δίνει ανάσες στον Λόλης και στον Πελεκάνο στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Επεσήμανε στους παίκτες του ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την άμυνα. Είχε κάποια παράπονα στην επίθεση από τον Νίτσεβιτς γιατί βρέθηκε αφύλακτο στο high post και δεν έκανε το shoot. Μη διστάζετε όταν είσαστε ελεύθεροι να κάνετε το shoot και να σας στοχίσετε, είπε ο προπονητής της ΑΕΚ που επιμένει σε πιεστική άμυνα. Λογικά θα τη δούμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο την ένωση να πιέζει και στα 4 τέταρτα του γηπέδου.
Για να ακούσουμε και τον Παναθηναϊκό, να ακούσουμε τον Παναγιώτη Τρεπερίδη. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει το δεύτερο δεκάλεπτο όπως τελείωσε το πρώτο. Τα θέματα που απασχόλησαν τον Τζέλμιρο Μπράντοβιτς ήταν η άμυνα. Αναφέρθηκε περισσότερο στον Δημήτρη Παπα-Νικολάου για τις αλλαγές των μαρκαρισμάτων. Τώρα τον Παπα-Νικολάου τον βλέπουμε να πηγαίνει πάνω στο Χατζή. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται με τον Νίτσεβιτς και τον Μπατίστ τώρα που είχε να αντιπαρατάξει τον όγκο του ενδεχομένως στις κινήσεις του παίκτη της ΑΕΚ και βεβαίως το μαρκάρισμα που είχε ο Τσαρτσαρής στον Λόλης. Με τον Τσαρτσαρή να πηγαίνει τώρα επάνω στον Ίτσεβι στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκάλεπτου και βεβαίως στην επίθεση οι διεισδύσεις και τα σουτ που δεν έγιναν όπως θα είχε ζητήσει ο Μπράντοβιτς. Κορεάδης με Κατσικάρη ζήτησε από τους πάρκους και των δύο ομάδων να μην σηκώνονται. Κορεάδης θα αναζήσει στο διαιτητικό δήμο, εδώ ο Λάζαρος Κορεάδης. Ο διαιτητής, μην το ξέρουμε αυτό, που έδωσε το όρκο του κριτή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μια μεγάλη τιμή για την Ελλάδα, τους Έλληνες διαιτητές και φυσικά τον Λάζαρο Κορεάδη. Φάουλ από τον Νταβορκούς, 9-58 για τη λήξη του ημιχρόνου, 20-13 μπροστά η ΑΕΚ. Για να δούμε για τις πεντάδες. Λοιπόν, για την ΑΕΚ, Κούς, Χατζής, Μπέιλι, Άντιτς και Νίτσεβιτς. Πέρασε ο Σκοπιανός ο Άντιτς, ο Πέρο Άντιτς. Ένα αυθεντικό ταλέντο που όμως τα τελευταία δύο χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς, ειδικά στον ομοπλάτη του. Λάκοβιτς προσπαθεί να υπερκεράσει τον αντίπαλό του, τον Νίτσεβιτς. Λάκοβιτς για τον Παναθηναϊκό που είναι με Λάκοβιτς, Διαμαντίδη, Παπα-Νικολάου, Μπατίστ και Τσαρτσαρή. Ο Νίτσεβιτς να μαρκάρει τον Λάκοβιτς, έγινε μια αλλαγή και δεν πρόλαβα να ξαναλλάξουν οι παίκτες. Με αποτέλεσμα να βρει ένα ελεύθερο σουτ ο Λάκοβιτς. Κούς. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα, κύριε Πετρόπουλο, ότι ΑΕΚ και Παναθηναϊκός μαζί με μια-δυο άλλες ομάδες είναι από τις πιο πλήρεις στο ελληνικό χώρο. Σίγουρα, σίγουρα το πιστεύω και εγώ. Και ξέρω από την αρχή είπαμε ότι η φετινή ΑΕΚ. Νίτσεβιτς, ωραία κίνηση μέσα. Κοιτάξτε πώς ρολάρει στο σώμα του αντιπάλου. Κάνει τη ριβές κίνηση και το πίβοτ. Θα το ξαναδούμε κάποια στιγμή. 22-13 ο Νίτσεβιτς, ο οποίος φτάνει τους 6 με 3 στα 3. Δημήτρη, η αυτοπεποίθηση έρχεται μέσα από την καλή τεχνική και φαίνεται ότι την. Κατέχει τις κινήσεις. Ότι την έχει. Ναι. Και ο Μπατίστα έχει τις κινήσεις, και αυτός είναι πολύ καλός παίκτης. Ο Παναγολάου. Τρία δεύτερα για τη λήξη επίθεση. Παπα-Νικολάου θα κάνει την κίνηση, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Νίτσεβιτς μαζεύει πιστά το rebound. Για την ΑΕΚ είναι το 11ο, 4 Παναθηναϊκός. 11 με 4. Μην αυτό έχει να κάνει και με την ευστοχία των ομάδων. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει περισσότερες 71-33 δυνατότητες να πάρει rebound γιατί υπάρχουν πιο πολλά άστοχα σου. Τα rebound βλέπετε 7 αμυντικά και 2, 4 και 2. Είναι πλήρης επικράτησης της ΑΕΚ στα rebound. Άντιτς, Πέρο Άντιτς. Επίσης πολύ καλός τεχνίτης με τα 2-10 του ύψους του. Νίτσεβιτς. Τέλος χρόνου, αυτή τη φορά λίγο η έλλειψη από το κέντρο του ΑΕΚ, λίγο η καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Έφερε την μπάλα στα χέρια του Παναθηναϊκού λοιπόν και δύο αλλαγές γρήγορα. Βλέποντας τον Φέμερλινγκ να μπαίνει, γρήγορα σηκώνει τον Γλυνιαδάκη ο Κατσικάρης. Και από εκεί πέρα Νίτσεβι στον πάγκο, έχουμε άλλο στην παίκτη. Ο Φέμερλινγκ καταρχήν θα κάτσει στη θέση του Μπατίστ. Είναι ένας κλασικός σεντερφόρ που όμως βγαίνει και σου πάρει από 4-5 μέτρα. Και από την άλλη ένας Γλυνιαδάκης, ο πιο ψηλός Έλληνας βασιμπολίστας, ο οποίος... Η γρήγορη αντίδραση στο Φέμερλινγκ. Έτσι ακριβώς. Στο Φέμερλινγκ. Και έχουν δει και οι δύο την ίδια μεσαία ταχύτητα. Ναι. Δεν είναι ούτε Νίτσεβιτς ούτε Μπατίστ. Αλλά είναι δύο μεγάλα κορμιά όπου οι δύο προπονητές, ο ένας απάντησε στον άλλον με την αλλαγή του Γλυνιαδάκη μας. Εξαιρετική κίνηση Τσαρτσαρή, βγάζει το Φέμερλινγκ. Αλλά για την ΑΕΚ θα έλεγα ήταν και μια ευκαιρία να ξεκουραστεί ο Νίση. Εκεί μονομαχία δεινοσαύρων μεταξύ Φέμερλινγκ και Γλυνιαδάκη. Νταβόρ Κούς αφήνει την μπάλα, εκπληκτική τεχνική. Αν δούμε το lay-up σε επανάληψη, δείτε από πόσο μακριά κάνει το lay-up και το φάλσο που δίνει στην μπάλα Νταβόρ Κούς. Ειδικά η κάτω κάμερα με πρόλαβο Δημήτρη Γιώργος, είναι η κάτω κάμερα. Κοιτάξτε από πού κάνει το lay-up. Μένει στον αέρα. Κύριε Πετρόπουλε, είστε προπονητής, πείτε. Ναι, ναι, όχι, είναι μια πολύ καλή φάση. Σημαίνει ότι ελέγχει τον εαυτό του στον άρα δύσκολο σημείο για να δει. Το μπάσκετ είναι άθλημα δεξιοτεχνίας. Κατάφερε σε μια δύσκολη στιγμή να ελέγξει τα μέλη του σώματος. Φάουλ καθαρό του Γλυνιαδάκη. Αλλά αυτό νομίζω ότι για ένα καλό μπασκετμπολίστα είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση. Να μπορεί να ελέγχει το κορμί του σε δύσκολες καταστάσεις. Καθαρό φάουλ του Γλυνιαδάκη πάνω στο Διαμαντίδη. Βαγγέλης, ακούμε. Τώρα η ΑΕΚ στο συν 11, 24-13. Είδαμε το Φώτη Κατσικάρη να ζητάει να συνεχιστεί η πίεση σε όλο το γήπεδο. Αυτή τη φορά βέβαια ο Παναθηναϊκός έσπασε το pressing και ήταν επόμενο εκεί να ευστοχεί στο Διαμαντίδης να πάρει το φάουλ αφού βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση. Δημήτρη, να κάνουμε μια πρόβλεψη ότι ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι σε λίγο διάστημα θα αρχίσει να πιέζει περισσότερο στο γήπεδο. Σε όλο το γήπεδο. Με στόχο να αλλάξει αυτό το ρυθμό του παιχνιδιού. Είναι σχεδόν δεδομένο. Παναγιώτη,
Για να ακούσουμε και τι γίνεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι προφανής η πρόθεση του Παναθηναϊκού να περάσει επιθετικά την μπάλα στον Φέμερλινγκ. Και αυτή τη στιγμή πρεσάρει σε όλο το γήπεδο ακριβώς. Αυτό που λέγαμε, ναι. Είναι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού αυτή η πιεστική επιθετική άμυνα σε όλο το γήπεδο. Κους απέναντι στον Λάκοβιτς. 24-15, 7,5 για τη λήξη. Μπέιλι με αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου. Ένα καλό μαρκάρισμα εκεί και φάουλ. 3 στα 10 ο Παναθηναϊκός, τίποτα 8 στα 11 η ΑΕΚ. Δηλαδή 73% η ΑΕΚ, 30% ο Παναθηναϊκός. Λογικά θα πέσει το ποσοστό της ΑΕΚ κάποια στιγμή, λογικά θα ανέβει κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκού. Αλλά τα rebound είναι πια 12 με 4. 12 η ΑΕΚ, 4 ο Παναθηναϊκός. Αυτό δεν θα γίνει από μόνο του Δημήτρη, πιστεύω ότι θα γίνει μέσα από την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Από μόνο του αθλητισμού δεν γίνεται τίποτα. Πιο σφιχτή άμυνα. Γλυνιαδάκης, φάουλ του Φέμερλινγκ. Μια καλή φάση, μια καλή συνεργασία. Φέμερλινγκ μετά τη διετία στον Ολυμπιακό πήγε Μπαρσελόνα, πρώην παίκτη Άλμπα Μπερλίν, βασικό τέλεχο και συμπαίκτη του μεγάλου Ντίρικ Νοβίσκη στην Εθνική Γερμανία, επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά αυτή φορά στον Παναθηναϊκό. Ο Τσεπάνοβιτς, ο Διαμαντίδης και ο Φέμερλινγκ είναι οι μεγάλες φετινές μεταγραφές του Παναθηναϊκού, που κράτησε τα υπόλοιπα βασικά του στελέχη, πλην του Άριν Μακδόναλντ. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που η ΑΕΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό, γενικώς, όχι μόνο στο πρωτάθλημα στο κύπελλο, ήταν 18 Ιουνίου του 2003. Πάμε λοιπόν στους 17 μήνες περίπου, όταν και τον κέρδισε 72-67 στο δεύτερο αγώνα των play-off. Από τότε ο Παναθηναϊκός μετράει 4 σερί νίκες επί της ΑΕΚ. Αλλά βέβαιως ποτέ η προϊστορία δεν έπαιξε μπάσκετ. Λάκοβιτς, 26-15 η ΑΕΚ, 7 λεπτά για τη λήξη. Τσατσαρίς, σε man to man η ΑΕΚ. Λάκοβιτς, δύσκολη προσπάθεια αριστερό, μακρινό lay-up μέσα. Και πολύ ωραία. Πολύ ωραία προσπάθεια του Σλοβένου, ο πρώην παίκτης της Χρυκάς, ο οποίος έχει ριζώσει πια στην Ελλάδα τρίτη χρονιά. Ένας εξαιρετικός playmaker και θα λέει κανείς τα αυτιά και τα μάτια του Μπράντεβιτς μέσα στο γήπεδο. Ο Διαμαντίδης φεύγει. Ο φίλος, εδώ είναι ο Κατσικάρης στην ένταση του αγώνα. Ο φίλος και συμπαίκτης του Διαμαντίδη, ο Χατζιβρέτας, από τα χρόνια του Ηρακλή και την εθνική ομάδα μπαίνει στο γήπεδο. Και ο Χατζής. Λοιπόν, έχουμε. Και γρήγορη αντικατάσταση του Φέμερλι και γρήγορη αντίδραση του Κατσικάρη. Βγάζει πάλι το Γλυνιαδάκη. Άλλαξε πρώτα ο Μπράντοβιτς τον Φέμερλι και ο Κατσικάρης απάντησε με την είσοδο του Νίσεβιτς. 26-17, 7 λεπτά για τη λήξη. Ακούμε τον Παναγιώτη Περιπερίδη. Ο Σέλιμιρο Μπράντοβιτς περίμενε αυτή την αντίδραση του Φώτη Κατσικάρη, γι' αυτό και νωρίτερα εξηγούσε στο Μίτλετον πώς θα αντιμετωπίσει αυτή τη φορά την περίπτωση Νίτσεβιτς για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να μην υποστεί αυτά που είχαν γίνει στην αρχή και το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην άμυνα του Μίτλετον με τον Νίτσεβιτς. Κους για τρεις. Αστοχή ψηλά, μόνος του μαζεύει το rebound ο Χατζιβρέτας. Παίρνει το rebound του Παναθηναϊκού. Η κίνηση του Τσατσαρή στην baseline, εκεί το φάουλ από τον Ταβόρ Κους, για να αντιμετωπίσει ένα ψηλότερο και δυνατότερο παίκτη. 26-18, 6,5 για τη λήξη. Λοιπόν, ο Ζήσης θέση του Κους έκανε πολύ καλά τη δουλειά του. Κους βγαίνει από τον αγώνα με 2 πόντους, 2 rebound και ένα λάθος, έκανε καλή δουλειά όμως. Τα δύο rebound είναι πολύ σημαντικά από μόνο της. Και επαναφορά. Τσατσαρίς. Λάκοβιτς. Τσατσαρίς. Προσπίση πρώτου Περοάντιτς. Υπάρχει φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Σάντρο Νίτσεβιτς. Δηλαδή και έχουμε πάλι είσοδο του Φέμερλι. Βλέπουμε γρήγορες αλλαγές από τον Μπράντοβιτς. Αυτό σημαίνει. Είναι δεύτερο, συγγνώμη που διακόπτω, είναι δεύτερο φάουλ του Νίτσεβιτς και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει τις κινήσεις του Κατσικάρη από εδώ και πέρα. Γιατί έχουμε 6,5 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Παναγιώτης, ακούμε. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς το έχει προσχεδιάσει. Συγγνώμη. Ναι, Παναγιώτη. Ενδεχομένως ίσως να πήγαινε να πω και αυτό που ήθελε να πει ο κύριος Πετρόπουλος, ότι ο κύριος Μπράντοβιτς είδε ότι κάποια στιγμή ο Φώτης Κατσικάρης τον ακολουθεί. Επομένως, μάλλον επέβαλε με αυτόν τον τρόπο, με τις γρήγορες αλλαγές, το δικό του παιχνίδι και έτσι όπως τον συμφέρει να παίξει. 26-19. 26-20 και ο Παναθηναϊκός ροκανίζει σιγά σιγά τη διαφορά. 6 πόντι, 6,5 λεπτά για τη λήξη του χρόνου. Ζήσεις. Σε μάντο πάνω ο Παναθηναϊκός. Βγαίνει από τα σκρίνο Μπέιλι. Κρατάει την μπάλα ο Ζήσεις. Χατζής. Η κίνηση έξω για τον Μπέιλι. Φουτάρει από μακριά. Αστοχή. Μαζεύει ο Τσατσαρίς. Βοηθούμενος και από το νοκάου του Φέμερλινγκ.
Χατζιβρέτας. Δύσκολο σουτ μαρκαρισμένος μέσα, 26-22. Αυτό που λέγαμε ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού θα φέρει σίγουρα κάποια στιγμή αποτέλεσμα. Όμως, περιμένουμε τα μπάτσια και τσάκ. 6 λεπτά ακριβώς για τη λήξη. Πάμε σε time out. Παναθηναϊκός 26-22. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε ποσοστά και στα δίποτα και στα τρίποτα. Πήγε 42-50, 1-73 και 14% του ΤΣΑΕΚ. Είναι το μόνο στοιχείο ΤΣΑΕΚ που δεν είναι καλό, η μόνη στατιστική κολόνα που δεν είναι καλή. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός 7 στα 6 rebound, 12 έχει ΑΕΚ. Και από εκεί πέρα στα λάθη 6 ο Παναθηναϊκός, 7 η ΑΕΚ. 3 assist ο Παναθηναϊκός, 5 η ΑΕΚ. 1 κέρδισε ο Παναθηναϊκός, 2 η ΑΕΚ. Στα μπλοκ τίποτα κανείς από τις ομάδες. Φτωχή είναι και δύο ομάδες στους εφηδιασμούς. Ένα στους τρεις έχει η ΑΕΚ και κανέναν ο Παναθηναϊκός. Παρόλο που προσπαθούν να παίξουν γρήγορα και οι δύο ομάδες, όμως έχουμε πολύ γρήγορες επιστροφές. Συμβαίνει αυτό σε ένα δυνατό παιχνίδι. Δεν θέλει καμία ομάδα να δώσει ένα εύκολο καλάθι στην αντίπαλη παράταση. Πάντως ο Παναθηναϊκός ροκάνισε τη διαφορά. Και λέγαμε δηλαδή ότι τα εύκολα καλάθια έρχονται κυρίως μέσα από τα κλεψίματα και όχι από τα rebound. Είναι δύσκολο μέσα από το rebound να γίνει κάποιος καλός συνδυασμός. Πέντε και 58. Βλέπετε και στα τελευταία 2 λεπτά περίπου ένα και 52. Έχει κάνει ένα 9-2 ο Παναθηναϊκός επί τσάκ. Για να ακούσουμε και τους ρεπόρτερ. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ο Φώτης Κατσικάρης έδωσε οδηγίες για το pressing που παίζει ο Παναθηναϊκός και είπε στον Νίκο Χατζή όταν ο Ζήσης δυσκολεύεται να βοηθάει αυτό στο κατέβασμα της μπάλας. Το είδαμε νωρίτερα. Ενώ στη ζώνη του Παναθηναϊκού ζητάει επίμονα να πηγαίνει η μπάλα οπωσδήποτε στο ψηλό και αυτός αν δεχθεί double team να πασάρει στον ελεύθερο παίκτη. Ουσιαστικά ο προπονητής του ΣΑΕΚ επικέντρωσε τις οδηγίες τους στην επίθεση και ζήτησε να περνάνε γρήγορα το κέντρο για να έχουν αρκετό ικανό χρόνο για μια οργανωμένη επίθεση. Για να δούμε λοιπόν αν θα το κάνουν. Πέρο Άντιτς βρίσκει χώρο, φτάρει για τρεις. Μέσα 29-22 η ΑΕΚ μετά από αρκετή ώρα. Το 2-9 το κάνει 5-9 και πάει στο 29-22. Για να δούμε πώς θα είναι η απάντηση ο Σελίμιρο Μπράντοβιτς. Ακούμε τον Παναγιώτη Πριπερίδη. Παναγιώτη, φαίνεται ότι τώρα αυτή τη φορά έχει αυτό που θέλει ο Μπράντοβιτς μέσα στο παρκέ. Έχει τον Χατζιβρέτα και τον Λάκοβιτς για σουτ και διεισδύσεις. Έχει τον Φέμερλινγκ που παίρνει την μπάλα χαμηλά και τώρα κερδίζει το φάουλ από τον Νίσεβιτς. Και έτσι μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που είχε ζητήσει από την αρχή. Δηλαδή, είτε διεισδύσεις ελεύθερο σου να παίξει ό,τι μπάλα να περνάει στο ψηλό και να έχει το εύκολο καλάθι. Θα έλεγα κύριε Πετρόπουλε ότι ίσως είναι ένα καθοριστικό σημείο του παιχνιδιού. Στο 15ο λεπτό, τρίτο φάουλο Νίτσεβιτς. Αυτό πιστεύω επαιδείο και ο Μπράντοβιτς και γι' αυτό με τις αλλαγές, τις γρήγορες αλλαγές που έκανε, προσπάθησε να κερδίσει ένα λίγο χρόνο ώστε να φορτώσει και να δώσει ένα παραπάνω φάουλο στον Νίτσεβιτς. Τον οποίο πιστεύω ότι και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς το ξέρει καλά και πιστεύω ότι μπορεί να του δημιουργήσει προβλήματα. Και νομίζω από εδώ και πέρα πια θα δούμε και ένα παιχνίδι πάγκων, έτσι. Αρχίζουν τα φάουλ, αρχίζουν οι αλλαγές, αρχίζουν όλα. Έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς. Φέμερλιν, έξω. Το 29-23 παραμένει, 5 λεπτά για τη λήξη. Ο Νίτσεβιτς με 3 φάουλ στον πάγκο, έχοντας 6 πόντους με 3-3 προσπάθειες για δίποτα και 2 rebound. Χατζής. Μαζεύει την μπάλα ο Μπέιλι, παρά την προσπάθεια του Χατζιβρέτα που παίζει σκυλής για άμυνα σήμερα. Χατζής από τα 6,5, σουτάρει μέσα. 32-23 η ΑΕΚ παίρνει μια ανάσα από αυτά τα δύο τρίποτα που έκανε. Είχε 1 στα 7 και πήγε τώρα 3 στα 9. Η ΑΕΚ πάει στο 32-23. Στους 4 πόντους τους κάνει γρήγορα γρήγορα 9. Να και τα τρίποτα. 3 στα 9 και 2 στα 4. Δημήτριο Χατζής με την με την εμπειρία του και την ποιότητα που έχει σαν παίχτης, εάν τον αφήσεις χιλιοστό, να τον αφήσεις ελεύθερο και του δώσεις τη δυνατότητα να την εκμεταλλευτεί. Είναι εκπληκτικό σουτέρ και ό,τι συμβεί μέσα στο παρκέ θα το πάρει αμέσως. Αξίζει ο κόσμος, οι φίλοι που βλέπουν τώρα τον αγώνα, να δουν και τις κινήσεις του Μπέιλι μέσα στον αγώνα. Τον προσέχω τόση ώρα, είναι ένας αθόρυβος παίχτης, ο οποίος κινείται,
θα λέγαμε στο ποδόσφαιρο στο κενό χώρο. Προσπαθεί να δημιουργήσει καταστάσεις και παίζει για τους συμπαίκτες του. Θα λέει κανείς ότι εμένα μου θυμίζει στους περιφερειακούς ότι κάνει στους ψηλούς ο Στάξ τον Άρη. Έχεις δίκιο. Και μου το λες και πριν τον αγώνα για τον Μπέλιο ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Παρόλο που είναι ένας παίκτης που έχει επιθετική ικανότητα τρομερή. Τρομερή. Είναι ένας καλός συμπαίκτης. Ζήσεις. Βρίσκει τον Παντρελόλης. Η κίνηση, το πίβο είναι χαμηλό, το σούπρι Στεφάνη. 4 και 15 για τη λήξη, 32-25. Ματής που έχει περάσει το παιχνίδι. Εξαιρετικός με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Σαρτσαρίς, χαμηλά με τον Λόλης. Φάουλ, καθώς εμπόδισε ο Λόλης την κίνηση του παίκτη προς τη ρακέτα, καθαρή περίπτωση. Ακριβώς. Ήταν η αθόρυβη περσινή μεταγραφή της ΑΕΚ ο Κουαντρελόλης. Πάρα πολύ καλός και στην περσινή χρονιά, παρόλο που δεν είχε τα μεγάλα νούμερα. Αλλά Δημήτρη μου, στις μεγάλες ομάδες πιστεύω ότι η ποιότητα δεν είναι στα νούμερα. Έτσι είναι στην ουσία και στο τι προσφέρει ο καθένας. Και κάθε μεγάλη ομάδα έχει την πολυτέλεια να έχει και μερικούς καλούς ρολίστες. Ο Λόλης ενδεχομένως δεν έκανε σε μια μικρομεσαία ομάδα για να πάει σαν ξένος. Στην ΑΕΚ κάνει όμως. Γιατί δίνει άλλα πράγματα. Αυτή είναι η διαφορά της μεγάλης ομάδας από τη μικρή ομάδα. Δηλαδή, οι παίκτες αποδέχονται ένα ρόλο ή δευτερότερο, λιγότερο σημαντικό, αλλά τον αποδέχονται γιατί ξέρουν ότι παίζουν σε μια μεγάλη ομάδα και επίσης αμείβονται καλά. Βασικό αυτό. Να ο Μπέιλι, έχει πάει ψηλά τώρα. Χατζής, κίνηση έξω για το Ζήση. Πέρο Άντιτς. Ζήσης. Άντιτς πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία συνεργασία του ψηλού με τον κοντό. Θα το δούμε ενδεχομένως επανάληψη. Εδώ είναι ο Πέρο Άντιτς. 3 και 47 για τη λήξη 32-25. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ η συνεργασία ψηλού κοντού. Ρολάρει μέσα στη ρακέτα ο Άντιτς, αλλά εμείς πάμε σε time out. 32-25, 3,5 και κάτι για τη λήξη. Κύριε Πετρόπουλε. Σε αυτά τα πρώτα 16 λεπτά βλέπουμε μία ΑΕΚ, η οποία μπήκε πιο έτοιμη στο γήπεδο, είναι αποφασιστικότερη. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά στην άμυνα, έχει καλά ποστά στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει το δικό του ρυθμό, προσπαθεί να βρει τα σχήματα που θα τον βάλουν στο παιχνίδι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Η ΑΕΚ που έχει 4 από θετικά rebound. Από θετικά rebound. Αλλά είπαμε αυτό ήταν αναμενόμενο από τη στιγμή. Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που έχει 2. Ναι, αναμενόμενο από τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει εκμεταλλευτεί τα περισσότερα άστοχα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, εγώ πιστεύω ότι μέσα από την άμυνα θα βρει τη λύση και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σε όλα τα παιχνίδια προσπαθεί να βρει ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο πολύ μεγάλη πίεση, να εξασκήσει τρομακτική πίεση στον αντίπαλο ώστε να δημιουργήσει δυνατότητες για εύκολο σκοράρισμα. 33-25 ΑΕΚ με την βολή του Πέρο Άντιτς. Η ΑΕΚ που πετύχει 12 πόντους από λάθη αντιπάλου. Πέρο Άντιτς και πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ο Κώστας Κατσικάρης είπε ότι αν μας πιέσει όλο το γήπεδο Παναθηναϊκός, μην κατεβάζετε την μπάλα με τρίπλα για να περάσετε το κέντρο. Προτιμότερο είναι με μία πάσα να περνάμε γρήγορα το κέντρο. Ζήτησε πίεση και αυτός σε όλο το γήπεδο, ενώ σε άμυνες μισού γηπέδου, σε ζώνη του Παναθηναϊκού, ο Φώτης Κατσικάρης είπε να αξιοποιείται ο Άντιτς που τον αφήνουν να σουτάρει από μακριά. Φάνηκε γι' αυτό νωρίτερα δύο φορές που έμεινε αφύλακτος ο Άντιτς. Ενώ σε άμυνα man-to-man του Παναθηναϊκού ζήτησε από τους ψηλούς καλά κολλήματα, καλά stack στο low post για να βγει το ελεύθερο σουτ είτε από τον Ζήση, είτε από τον Μπέιλι, είτε από τον Χατζή και οι τρεις είναι τώρα στην πεντάδα. Μάλιστα. Για να ξαναδούμε. Εδώ δίνει ο Ωρεάδης φάουλ και πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Περπερίδη. Λοιπόν, να συνεχίσω από εκεί που κατέληξε ο Βαγγέλης Ιωάννου, γιατί ακριβώς αυτό θέλει να αποτρέψει και ο Ζέλμιρ Ομπράντοβιτς από την πλευρά του. Δηλαδή να κουμπάνε την μπάλα στους ψηλούς, να βγάζουν ένα καλό περιφερειακό σουτ. Το καλό περιφερειακό σουτ με Χατζηβρέτα Λάκοβιτς και Καλαϊτζή θα προσπαθήσει να το σταματήσει ο Παναθηναϊκός και εξηγούσε στον Τσαρτσαρή και στον Μπατίστ πώς θα αποφύγουν τα ρολαρίσματα των ψηλών της ΑΕΚ μέσα στη ρακέτα, ενώ σε λίγο θα επανέλθει στο παιχνίδι και ο Μίτλετον. 3 και 15 για τη λήξη, 34-26 μπροστά η ΑΕΚ. Την backdoor πάσα περνάει, ο Αντρέ Λόλης κάνει με εκπληκτικό τρόπο Αρσέν Λουπέν εδώ ο Καλαϊτζής. Του πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια, την μπουκιά το στόμα. Ήταν καταπληκτική πάσα, αλλά εξίσου εκπληκτικό το κλέψιμο. Σατσαρίς, καστή πάσα μέσα στη ρακέτα, υπάρχει φάουλ. Δεν ξέρω, εδώ, για να δούμε. Πολύ ωραία η backdoor πάσα στο Λόλης, κοιτάξτε. Κατεβάζει και έρχεται ο Αρσέν Λουπέν Καλαϊτζής και παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Λοιπόν, έχουμε αλλαγές εκεί.
Για να ακούσουμε και τους δύο ρεπόρτερ. Βαγγέλη. Ο Γλυνιαδάκης επιστρέφει στην πεντάδα στη θέση του Λόλης, 3 λεπτά πριν από το τέλος. Η ΑΕΚ στο σύν 8. Από ό,τι καταλαβαίνω και από όσα λέει και με τον συνεργάτη του, ο κ. Κατσικάρης, πρέπει να προσέξει περισσότερο την άμυνα σε αυτά τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Για να ακούσουμε και τον Παναγιώτη Τρυπερίδη. Τη συνταγή κάτω από καλάθι ψάχνει ο Μπράντοβιτς και αυτή τη φορά δοκιμάζει τον Μίτλετον με τον Μπατίστ. 3 λεπτά, 34-27. Μάικ Μπατίστ, 5 πόντι, 1 στη 1 βολή ως τώρα. 1 στις 2 προσπαθεί ο Γλυνιαδάκης, μαζεύει το rebound για την ΑΕΚ. Είναι ένα ακόμα, το 16ο, 7 έχει ο Παναθηναϊκός. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά, πραγματικά μεγάλη διαφορά. Και θα μπορούσε να δικαιολογήσει μεγαλύτερη διαφορά στο σκορ. Τόμπι Μπέιλι. Βγαίνει από τα screen χατζής. Έχει χώρο, σουτάρει για 3. Αστοχή. Προσπαθεί και μαζεύει ψηλότερα όλων. Ο Γλυνιαδάκης ψηλότερα και το 0 τον άνθρωπο της χωρίς του 10 πόντου διαφοράς. Τεχνικά σε αυτό το σημείο ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει λύση. Τα screen λειτουργούν πάρα πολύ καλά για το χατζή. Και βγαίνει τώρα έγινε μια αλλαγή και πραγματικά σταμάτησε και έκλεψε. Δεύτερη φορά ο Καλαϊτζής. Δεύτερη φορά κάνει κλέψιμο σε ένα λεπτό. Γιώργος Καλαϊτζής. Από τη γωνία ο Λάκοβιτς σουτάρει αστοχή. Προσπαθεί και μαζεύει ο Περοάντης για την ΑΕΚ που έχει κυριαρχήσει στον τομέα των rebound. Φάουλ από τον Μπατίστ για την ΑΕΚ. Ήταν το 18ο rebound. Έχει 13 αμυντικά, 5 επιθετικά. Για τον Παναθηναϊκό που έχει 7, έχει 5 αμυντικά, 2 επιθετικά. Εδώ το φάουλ του Μπατίστ πάνω στο Περοάντης. Ο Περοάντης, ο οποίος επανέρχεται δρυμύτερος φέτος, έχει 5 πόντους, 2 βολές, 1-1 τρίποντο, 3 rebound. Πολύ καλό τέντεξ μέχρι στιγμής ο Περοάντης. Κέρδισε χρόνο με την παρουσία του από την αρχή. Να σχολιάσουμε λίγο πριν όμως την επίθεση του Παναθηναϊκού. Έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός και πέταξε τα σκουπίδια αυτή την επίθεση 2-1-2-1. Είναι δύσκολο και δεν είναι η καλύτερη επιλογή το να στάρει στα 5 μέτρα όπως έκανε ο Λάκοβιτς πριν. Η προηγούμενη φάση πρέπει να τελειώσει με ένα εύκολο layout. Περοάντης φτάνει τους 6 πόντους με 3 rebound. 35-27 η ΑΕΚ συντηρεί μια διαφορά 8-9 πόντων, τώρα 9, 2 και 19 για τη λήξη. Ετοιμάζεται και ο Σωτήρης Νικολαίδης, ο θεωρητικά τρίτος playmaker φέτος της ομάδας. Καλαϊτζής, Μπατίστ, ωραία κίνηση, καλάθι που δεν έχετε ούτε τώρα. Ο Παναθηναϊκός σουτάρει με 36% στα δίποντα, 5 στα 14, 8 στα 12 η ΑΕΚ, 67%. Από μακριά, αστοχή ο Ζήσης. Μαζεύει εύκολα ο Μάικ Μπατίστ, ο Μπατίστ που έχει 5 rebound, ο πρώτος rebound του Παναθηναϊκού. Λάκοβιτς, δύσκολη προσπάθεια. Προσπαθεί ο Άντης, μαζεύει ακόμη rebound για την ΑΕΚ. 20 rebound για την ΑΕΚ, 8 για τον Παναθηναϊκό. Χατζής. Αντίπαλο τον Καλαϊτζή που είναι άριστος μέχρι στιγμής στην περιφερειακή του άμυνα. Χατζής βρίσκει διάδρομο. Χρονώ ότι δεν θα μετρούσε έτσι κι αλλιώς το καλάθι γιατί... 10 φάουλ έχει η ΑΕΚ, 9 ο Παναθηναϊκός, 1-33 για τη λήξη, 36-27 και πάμε σε time out. Βλέπετε και στατιστικά, 21 rebound, 20 rebound, 1-2-8. Τα κλεψίματα 2 και 3, οι εφηβιασμοί 1-4-0-1. 1-33 για τη λήξη, 36-27 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και πάμε να ακούσουμε τον ρεπόρτερ, πάμε να ακούσουμε τον Μάγιο Περιπερίδη. Λοιπόν, ο Ζέλιμερ Μπράντοβιτς αυτή τη φορά δοκιμάζει να αλλάξει κάποια πράγματα στην περιφέρεια. Είχε παράπονα από τις επιλογές των παικτών του στα περιφερειακά σουτ. Ο Διαμαντίδης, ο Λάκοβιτς, ο Χατζηβρέτας, ο Μπατίστ και ο Μίτλετον είναι στο παρκέ. Προφανώς θέλει καλύτερες επιλογές από τους παίκτες του και όχι σουτ όπως νωρίτερα με μια προσπάθεια από τον Λάκοβιτς, ενδεχομένως μια διείσδυση ή κάτι το οποίο θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Για να ακούσουμε και τι γίνεται στην ΑΕΚ, Βαγγέλη. Σε όλο το time out αυτό ο Φώτης Κατσικάρης έδωσε οδηγίες μόνο για συνεργασία στην επίθεση κοντών με ψηλούς. Έδειξε screen στο high post και στο low post για ελεύθερο shoot. Τίποτα άλλο καθώς θέλουμε ακόμη 99 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. 1-33, 37-27, 38-27, η διαφορά πάει στη μέγιστη τιμή της στους 11 πόντους. Κύριε Πετρόπουλε, νομίζω ότι από τον Παναθηναϊκό λείπει και ο Άλβερτς σήμερα. Έτσι, δεν υπάρχει το μακρινό σουτ, το μακρινό εύκολο σουτ. Σωστή παρατήρηση. Θα έδινε λύση στις δύσκολες τιμές της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι η ΑΕΚ θα έχει
με τον Νικολάηδη γίνεται σίγουρα πολύ σκληρή στην άμυνα. Αυτό πιστεύω. Ευστοχή κάνει 38-29. Ότι επιδιώκει ο Κατσικάρη να διατηρήσει τα κεκτημένα σε αυτό το 1,5 λεπτό που απομένει. 1-9. 38-29. Νικολάηδη για το Ζήση. Βήματα. Για την ΑΕΚ είναι αυτό το 10ο λάθος, αν δεν απατώ. Με ναι είναι το 10ο. 6 έχει ο Παναθηναϊκός. Εδώ είναι ο Σωτήρης Νικολαίδης. Ένας καλός, γρήγορος. Κάνουμε το αριστερό πόδι. Ναι, εκεί με υποψία φάουλ από τον Λάκοβιτς. Αλλά όντως μετακίνησε το πόδι. Λάκοβιτς. Να και τα λάθη. 10-6, όπως είπαμε νωρίτερα. Νέο φάουλ. 52 δεύτερα για τη λήξη. 38-29. Εδώ σε επανάληψη η προσπάθεια του Δημήτρη Διαμαντίδη, εδώ το φάουλ καθαρό από τον Μιαδάκη πάνω στον playmaker του Παναθηναϊκού. Διαμαντίδης που σήμερα είναι στους δύο πόντους και στη μία assist. Και ετοιμάζεται και ο Μπουρούσης, ένας ακόμη αξιόλογος ψηλός της ΑΕΚ. Ο Γιάννης Μπουρούσης στα 21. Ο οποίος έδωσε αρκετές λύσεις το περσινό πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Όπου δεν υπήρχε ο Νίτσεβιτς, όπου ο Πέρο Άντιξ ήταν τραυματίας και ήταν και η πρώτη χρονιά του Γκλινιαδάκη στην ομάδα. Το follow είναι εύστοχο από τον Μάικ Μπατίστ, 38-32 ο Παναθηναϊκός. Καταφέρει και οργανίζει και πάει στους 6 πόντους διαφορά. Αλλάζει τα δεδομένα. Αυτό είναι ένα σπουδαίο καλάθι. Από τους 11 πόντους πήγε στους 6. Θα μπορούσε ναι, η ΑΕΚ να μπει με μια μεγάλη διαφορά 10-12 πόντων στο ημίχρονο και μπορεί να, γίνει, να μπει με 8 ή με 6. Νικολαίδης. Ή και με 4 ακόμα. Τόμι Μπέιλι. Η ΑΕΚ που είναι στην επίθεση πάντως, ο Αντρελόλης στο hookshot είναι άστοχο μαζί με τον Μπατίστ που κάνει πολλή δουλειά. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Μπορεάδης, η μπάλα είναι έξω για την ΑΕΚ. Θα το δούμε στην επανάληψη. Πιστεύω ότι είναι μια κακή στιγμή για τον Μπατίστ. Κάνουμε εδώ. Μαζεύει εύκολα το rebound. Δεν τον ακουμάει κανένας. Εγώ έτσι ξαφνικά τον βλέπω να βγαίνει. Μόνος του, αλλά πάμε σε time out και σε λίγο πάλι μαζί. Δηλαδή ακόμα και, ένα, και μια κακή ακόμα σπίτι. Δεύτερο πρόγραμμα. Ο Νικολαίδης δεν φαίνεται να... Για να δούμε εδώ το δεξιχέρι του Νικολαίδη. Θα ήθελα Δημήτρη Ζωζό να το ξαναδούμε αυτό. Αν μπορούμε να φέρουμε μπρος πίσω, θα διηλύσουμε τον κόνο μπάλα, λέμε τώρα. Δεν είναι όμως μια φάση που να δικαιολογεί όχι, την αντίδραση του Μπατίστ. Ο Νικολαίδης είναι ένας πανέξυπνος παίκτης, έτσι, είναι γάτος, είναι πολύ έπειρος. Αναμενόμενο ότι θα το έκανε. Έχτισε μια επαφή. Εδώ, για να δούμε εδώ. Όχι. Ναι. Δεν είναι επαφή για φάουλ. Και νομίζω ότι στο μπάσκετ υπάρχει επαφή έτσι κι αλλιώς. Δεν γίνεται, είναι ένα παιχνίδι επαφής. Είχε δίκιο ο Μπορεάδης, δεν ήταν τίποτα. 38-32, γρήγορα ακούμε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Οι οδηγίες για επίθεση έδωσε ο Φώτης Κατσικάρης. Για ένα καλό σουτ ζήτησε καλά screen από τους παίκτες του. Για να βγει κάποιος περιφερειακός, Ζήσης ή Χατζής να στάρουν. Η διαφορά μέχρι στιγμής είναι στο σκορ πάγκου για τις δύο ομάδες. Ζήσης. Ακούμε γρήγορα και τον Παναγιώτη Περιπερίδη. Παναγιώτη. Καλή άμυνα χωρίς φάουλ ζήτησε ο Ζέλιγκο Μπράδοβιτς και μετά ένα σούτ ενδεχομένως από Χατζηβρέτα ή από Λάκοβιτς. Θα μείνουν δύο δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό αν εξαντλήσει η Άκη την επίθεσή της. Ζήσης. Έχει πολύ ψηλά ο Μπατίστ. Ένα θεωρητικό μισμάτς εκεί. Τόμι Μπέιλι. Σουτάρει από μακριά. Τάπα από τον Παναθηναϊκό. Χατζηβρέτα μαζεύει ένα δευτερόλεπτο. Θα κάνει το σουτ. Σαν baseball pass ήταν παρά σουτ. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. 38-32. Μπροστά. Είναι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός που ροκάνησε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε να δούμε την κάμερα των αποδυτηρίων που βγαίνουν οι παίκτες. Βλέπουμε τους παίκτες. Κώστας Κουλά, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία ένταση. Όλα πάνε κανονικά στην φυσούνα μέσα, έτσι. Ακριβώς Δημήτρη, δεν υπάρχει καμία ένταση. Ίσυχα οι παίκτες πάνε στα αποδυτήρια, καθώς υπάρχουν και ξεχωριστά αποδυτήρια στο γήπεδο του Περιστερίου. Αριστερά, όπως θα φανεί τώρα στην κάμερα, παίρνει η ομάδα του Παναθηναϊκού και δεξιά η ομάδα της ΑΕΚ. Ηρεμία λοιπόν στα αποδυτήρια και ετοιμάζονται οι παίκτες για το δεύτερο ημίχρονο. Σας αφήνουμε και εμείς, είδαμε και την κάμερα στα αποδυτήρια που εγκαινιάζουμε φέτος μεταδόσεις μας. Πάμε και εμείς στα δικά μας αποδυτήρια, να και τα στατιστικά. Σε περίπου 5 λεπτά να είστε μαζί μας, καθώς έχουμε ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ με την προϊστορία σε όλα τα επίπεδα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, καθώς και
ό,τι έγινε με τις πολλές κάμερες και τις παρακάμερες έρθα από τον ντέρμπι, το πρωταθλητισμό μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο Στάδιο της Κεφυλίας. Σε 5 λεπτά μείνετε συγκεντρωμένοι στη Νέα Ελληνική τηλεόραση. Εμείς θα είμαστε εκεί. Γεια σας. Φέρνουν μέχρι στιγμής. Να πείσουν λοιπόν τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να αποχωρήσουν από το γήπεδο για να ξαναρχίσει ο αγώνας. Αυτά, Δημήτρη. Λοιπόν, ακούσαμε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Είμαστε πάντα εδώ στο κλειστό του Περιστερίου με τον Κώστα Πετρόπουλο. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να ακούσουμε μια στιγμή τον Παναγιώτη Περπερίδη. Λοιπόν, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού μίλησαν με τους οπαδούς. Έγινε το σχετικό νεύμα, αν θέλετε, ούτως ώστε να εκενωθούν οι εξέδρες και υπάρχει σιγά σιγά κινητικότητα ώστε να αδειάσει η εξέδρα του Παναθηναϊκού. Επομένως, έτσι όπως δείχνουν τουλάχιστον τα πράγματα αυτή τη στιγμή, αυτό που ζήτησε ο κύριος Γιαννακόπουλος μέσω του κύριου Παπαδόπουλου από τον κόσμο θα αρχίσει να γίνεται. Μάλιστα, στο σημείο αυτό και επειδή περιμένουμε τις εξελίξεις, είμαστε πάντα εδώ, όλο το επιτελείο της ΕΡΤ. Για τον σημαντικό αυτό αγώνα, θυμίζω τέλος πρώτη μηχρόνου 38-32, προηγείται η ΑΕΚ Παναθηναϊκού. Στο σημείο αυτό, για δύο λεπτά, να πάρουμε όλη μια ανάσα, θα μεταφερθούμε για λίγο στα στούντιο στην Αγία Παρασκευή για κάποιο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ μαζί με τον Κώστα Πετρόπουλο, όλο το επιτελείο των ρεπόρτερ, των σκηνοθετών και των τεχνικών καμεραμάν της ΕΡΤ για τη συνέχεια του μεγάλου παιχνιδιού. Σε λίγο. Λοιπόν, 42-38, 6 λεπτά πριν από τη λήξη, είστε πάντα στη σκηνότητα της ΕΡΤ. 5:58 πριν από τη λήξη, η ΕΡΤ είναι σε απευθείας μετάδοση από το μεγάλο αυτό γεγονός. 42-38 μπροστά η ΑΕΚ προηγείται. Λάκοβιτς για τον Μίτλετον. Παίζει πλάτη τον Ίτσεβιτ. Το πίβο από τα 3 μέτρα, σου πάρει μέσα. Μεγάλο παίκτη. 42-40 κύριε Πετρόπουλε. Ασφαλής τοποθέτηση της μπάλας. Και νομίζω ότι αυτό το κάνει χρόνια έτσι, με την εμπειρία του πια και με την τεχνική του ικανότητα. Νομίζω ότι αν φτάσει σε αυτό το σημείο είναι έτοιμος για να σκοράρει. Μάλιστα, λοιπόν, να δούμε λίγο τις πεντάδες. Από πλευράς Παναθηναϊκού, Λάκοβιτς, Διαμαντίδης και Χατζιπρέτας είναι στα γκάρ με 3 γκάρ, 2 playmaker. Έχει τον Μπατίστ στο 4 και τον Μίτλετον στο 5 και από εκεί πέρα έχουμε για πλευράς ΑΕΚ, έχουμε τον Ζήση στον Άσο. Είπαμε και για τους φίλους ΑΕΚ ότι θα καθιερωθεί ο Ζήση στον Άσο φέτος. Παίζει και ο Χατζής στο 2. Και από εκεί πέρα έχουμε τον Πελεκάνο στο 3, στο 4 Λόλι, στο 5 Νίτσεβιτς. Αυτές είναι οι δύο πεντάδες. Θα λέγαμε ότι είναι πιο ορθολογική πεντάδα τσάκ, αλλά να δούμε όλα αυτά μετά το time out. Πινακοθήκη Αβέροφ, Μέτσοβο. Έργα Ελλήνων καλλιτεχνών του 19ου και 20ου αιώνα. Η πορεία της νεοελληνικής τέχνης μέσα από τα αριστουργήματα των σημαντικότερων Ελλήνων δημιουργών. Μόνιμη έκθεση, ανοιχτή καθημερινά, εκτός Τρίτης. Λυκούργος Κογεβίνας, 1887-1940. Έκθεση αφιερωμένη στον Κερκυραίο ζωγράφο και χαράκτη. Τον πρώτο Έλληνα καλλιτέχνη που ασχολήθηκε συστηματικά με τη χαρακτική. Πινακοθήκη Αβέροφ, Μέτσοβο. Από 2 Οκτωβρίου έως 29 Νοεμβρίου. Και 33, 42-40, ακούμε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Οδηγίες από τον προπονητή της ΑΕΚ για την επίθεση. Ζήτησε καλές συνεργασίες με σκρίν στην κορφή της ρακέτας για ελεύθερα σουτ. Περιμένει πίεση από τον Παναθηναϊκό, αλλά βεβαίως πίεση θα δούμε και από την ΑΕΚ. Είπαμε και νωρίτερα ότι ο κύριος Κατσικάρης προσπαθεί να αλλάζει συνεχώς τους παίκτες του, να φρεσκάρει τις πεντάδες του, προκειμένου να έχουν δυνάμεις οι παίκτες της ΑΕΚ μέχρι το τέλος να πιέσουν σε όλο το γήπεδο. Βασίζει τα πάντα στην άμυνά του και στην επίθεση. Περιμένει αυτές τις καλές συνεργασίες, αυτά τα καλά σκριν για τα ελεύθερα σουτ που θα ξαναδώσουν μια διαφορά στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που έχει χάσει τώρα την διαφορά που είχε στο ημίχρονο είναι ένα καλάθι μπροστά, 42-40. Μιλάμε για ένα καθαρό ντέρμπι πια και ακούμε τον Παναγιώτη Περπερίδη. Μια φάση σαν αυτή που είδαμε και σταματήθηκε με φάουλ από τους παίκτες της ΑΕΚ, έδειξε ο Ζέλμιρο Μπράντοβιτς στους παίκτες του Παναθηναϊκού, δηλαδή με τον Διαμαντίδη να παίρνει την μπάλα, τον Μίτλετον να βγαίνει ψηλά, να του δίνει το διάδρομο να κάνει τη διείσδυση και είτε να την ολοκληρώνει είτε να μοιράζει έξω για κάποιο σουτ. Να δούμε αν θα γίνει και στη συνέχεια.
5 και 20, 42-42 στο φάρι του Παναθηναϊκού. Άλλα τα δεδομένα, κύριε Πετρόπουλε. Άλλα τα δεδομένα, βλέπουμε μία ΑΕΚ σε 5 λεπτά να έχει πετύχει 4 πόντους. Παναθηναϊκός 8. 10-10. 38-32, 10, ναι. Νομίζω ότι σε αυτή την αναβάθμιση του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού ο Λάκοβιτς έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Όπως σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η άμυνα που λέγαμε από την αρχή ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει το ρυθμό του μέσα από την άμυνα. Και θα σφίξει κάποια στιγμή. Και ακόμα ένα κλέψιμο. Χατζιβρέτας. Χαμηλά στο Μίτλετον. Παίζει για μια ακόμη φορά πλάτη τον Λίτσεβιτς που είναι φορτωμένος με φάουλ. Μίτλετον. Αστοχή εδώ προσπαθεί ο Μπατίς και μαζεύει πάνω από τρεις παίκτες ΑΕΚ. Τον Μπέιλι, τον Λόλτς και τον Λίτσεβιτς. Χατζιβρέτας. Διεισδύει, σταματάει, σουτάρει μέσα και μπροστά ο Παναθηναϊκός μετά από πολύ ώρα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι έχει κάνει ένα 12-4 και προηγείται με 42-44 χωρίς οπαδούς. 4,5 για το ρίξο του δεκαλέπτου. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο, Δημήτρη, κάποια στιγμή διαφορά ήταν 12 rebound, διαφορά 20 με 8. Μίτσεβιτς, σουτάρει, αστοχή, υπάρχει φάουλ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η διαφορά στα rebound είναι 16 με 22. Μειώθηκε. Μειώθηκε αρκετά. Αλλαγές. Τσατσαρίς για τον Παναθηναϊκό. Έξω Μίτλετον με 4. Μέσα από τον Λίτσεβιτς η ΑΕΚ μειώνει 43-44 ο Σάντρο Λίτσεβιτς, ο πρώην παίκτης της Λεμάνη και της Σιμπόνα, μειώνει. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι η αποχώρηση των οπαδών του Παναθηναϊκού έγινε χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόλις με ενημέρωσε ο Θανάσης Ασπούλιας που ακολούθησε μέχρι την καβάλα στους οπαδούς. Κανένα πρόβλημα, έφυγαν ήσυχα, όλα εντάξει και μέσα και έξω από το γήπεδο. 4 λεπτά για τη λήξη. 44-44. Διαμαντίδης. Ωραία κίνηση, υπάρχει φάουλ. Διαμαντίδης που εντάχθηκε, θα λέει κανείς, γρήγορα στο φιλοσοφία του Παναθηναϊκού. Είναι φίλοι με τον Χατζιβρέτα, το ξέρει και άλλα παιδιά από την εθνική ομάδα. Είναι παίκτης υψηλών δυνατοτήτων και γενικά φαίνεται, μοιάζει ο Μπράντοβιτς να τον έχει εντάξει αμέσως στο σύστημα της ομάδας. Δεν νομίζω ότι ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης είναι ένας εύκολος παίκτης για να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε κατάσταση. Γιατί, Δημήτρη, γιατί μπορεί και κάνει πολλά πράγματα. Δεν τα κάνει και καλά. Δεν είναι ένας ειδικός παίκτης που έχει, ας πούμε, μόνο καλό σουτ ή παίζει μόνο καλή άμυνα. Οπότε θέλει κάποια ιδιαιτερότητα, κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες για να αναπτύξει το παιχνίδι του. Είναι ένας παίκτης που κάνει αρκετά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός πάντως έχει πάρει το προβάδισμα. Προηγείται με 44-46 στο τετράλεπτο για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου του δεύτερου ημιχρόνου. Ζήσεις. Μπέιλι. Σταυρωτή τρίπλα. Διείσδυση και πάσα στο πουθενά. Ο Νίτσεβιτς δεν προλαβαίνει τελικώς. Κακή συνεννόηση εκεί. Ο Παναθηναϊκός βρήκε τη συνοχή του, το ρυθμό του στην άμυνα. Οι αλληλοκαλύψεις είναι πάρα πολύ έγκαιρες και σωστές αυτή τη στιγμή. Θα θυμίσω ότι στο τέλος του ημιχρόνου η ΑΕΚ είχε 63% στα δίποντα και ο Παναθηναϊκός είχε 38% και τώρα είναι 50% ο Παναθηναϊκός και 55% η ΑΕΚ. Έχει πλησιάσει πολύ ο Παναθηναϊκός στην ευστοχία διπόντων, έχει πλησιάσει και στα rebound. Έχει πιέσει πολύ την ΑΕΚ. Κάνει ακριβώς την ΑΕΚ αυτό που κάνει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή την έχει αναγκάσει να υποπέσει σε λάθη. Εδώ μια πολύ καλή συνεργασία κοντού ψηλού. Λάκοβιτς, Τσατσαρί και το κάρφωμα του Τσατσαρί. 14 είναι τα λάθη της ΑΕΚ, έναντι 9 του Παναθηναϊκού και αν η ΑΕΚ δεν προσέξει θα πάθει τίποτα ο Ολυμπιακός στην Κυριακή. Έχεις δίκιο γιατί από την αύξηση του λαθών της ΑΕΚ ήρθε η αλλαγή του παιχνιδιού, έτσι, όπου ακόμα δεν σημαίνει τίποτα η 4 πόντη διαφορά του Παναθηναϊκού, αλλά είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός και εγώ το πιστεύω πάντα είναι μια ομάδα σκληρή, δυνατή, ξέρει να παίζει άμυνα και είναι ένα όπλο στα χέρια του Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή μπορεί να γυρίσει ένα παιχνίδι μέσα από αυτό. 44-48, αστόχησε ο Νίτσεβιτς νωρίτερα. Λάκοβιτς. Λάθος από πλευράς Παναθηναϊκού αυτή τη φορά, δεν προλαβαίνει ο Χατζιβρέτας. 2-50 για τη λήξη του δεκαλέπτου. 44-48. Η αλλαγή Πέρο Άντι στη θέση Νίτσεβιτς που μοιάζει λίγο κουρασμένος και εκτός κλίματος αγώνα. Ο Σάντρο Νίτσεβιτς, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο πρώτο. Πολύ καλός. Ο Νίτσεβιτς έχει φτάσει 12 πόντους με 5-6 δίποντα. Είναι αναμφισβήτητα ο κορυφαίος παίκτης ΑΕΚ. Από μακριά το σουτ. Μέσα η απάντηση, η ανάσα της ΑΕΚ. Διαχειρός Ζήσης, 47-48. Ο Νίκος Ζήσης στους 11 πόντους με 2 στα 4 τρίποντα. Πολύ καλή παρουσία και νομίζω ότι δίνει την απαραίτητη ηρεμία στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Λάκοβιτς. Χατζιβρέτας, μπροστά το Χατζής. Σταυρωτές τρίπλες. Μπατίστ.
Πολύ δύσκολο σουτ, άστοχο. Από τα χέρια του Λόλη η μπάλα είναι. Αμφιταλαντεύεται ο Βορειάδης, αλλά δείχνει τον Λόλη και νομίζω ότι έχει δίκιο. Θα το δούμε σε επανάληψη. Ο παδίτης μιας ομάδας πια στο γήπεδο. Το παιχνίδι που συνεχίζει από τη σύνοδα της Ετένα. Σε απευθείας μετάδοση πάντα. Μπατίστ. Λάκοβιτς. Τσατσαρίς. Λάκοβιτς για τρεις. Ο αριστερόκυρας είναι καλός. Στερεδό αστοχή. Λόλι σε ένα ακόμη rebound. 0 στα 4 νομίζω έχει ο Λάκοβιτς. Ο Λάκοβιτς έχει 0 στα 4. Η ΔΕ ΑΕΚ έχει φτάσει τα 23 rebound. Ένα 18 του Παναθηναϊκού. Μπατίστ. 19 ο Παναθηναϊκός. Ο Λόλι έχει 10 πόντους και 4 rebound. Χατζιβρέτας. Δεν μπορεί να σταθαρίσει. Ήταν μάλλον δυνατότερη πάσα από ό,τι θα έπρεπε. 1-44 για το δεκάλεπτο, 47-48 πάμε σε time out. Το Συνέδριο Λαϊκού Πολιτισμού 15 με 17 Οκτωβρίου 2004 Αμφιθέατρο Τεϊσερών. Φίλες και φίλοι, 1-44 πριν από το λήξη του καλέπτου. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 47-48. Για να δούμε όμως τι είπαν οι προπονητές των δύο ομάδων. Ξεκινάμε από την γηπεδούχο ΑΕΚ, Βαγγέλη. Ο κύριος Κατσικάρης ζήτησε από τους παίκτες να μείνουν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Δεν είναι ικανοποιημένος από το ρυθμό της ομάδας του στην τρίτη περίοδο. Και εκείνο που επεσήμανε είναι ότι πρέπει να πηγαίνουν το παιχνίδι στην αδύνατη πλευρά του Παναθηναϊκού. Είπε χαρακτηριστικά: βρείτε την αδύνατη πλευρά, μην βιάζεστε για ένα καλό σουτ, για μια καλή προσπάθεια. Το σκορ είναι κλειστό. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμη. Τρίτο φάουλ ο Τσατσαρίς. 1,5 για τη λήξη 47-48. Παναγιώτη Πεπερίδης, ακούμε. Ο Ζέλιγκο Μπράντοβιτς είπε στους παίκτες να συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό, να προσέξουν λίγο περισσότερο στα περιφερειακά του σουτ, να έχουν καλύτερες επιλογές, να επιδιώκουν το πιο εύκολο καλάθι. Παρακολουθείτε πάντα σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ το μεγάλο ντέρμπι, το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Για να προτιμάτε ΑΕΚ Παναθηναϊκός, μια που είναι γηπεδούχος η ΑΕΚ. Τυπικά, ακόμη δεν έχει πάει στην φυσική της έδρα για φέτος στο Γαλάτσι, αλλά ούτε και ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Θα γίνουν τόσο ενημερών οι μετακομίσεις. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς τους φίλους του. Οι διαιτητές αποφάσισαν να εκκαινωθεί το γήπεδο λόγω ρήψης, όπως δήλωσαν, αντικειμένων και φωτοβολίδας. 1-38 κατά τη λήξη, 47-48. Η πρώτη βολή ήταν άστοχη για τον Πέρο Άντιτς, στο Σκοπιανό, βλέπετε εδώ. Έχει 7 πόντους και 5 rebound. Έτοιμος για τη δεύτερη βολή. Άστοχο, στο 47-48 παραμένει. Η ΑΕΚ που έχει 82% βολές, 69% έχει Παναθηναϊκός. Καλαϊτζής. Διαμαντίδης. Παίρνει σφαιρική, ταχύτατη ενέργεια, Τσατσαρίς. Ωραία κίνηση, τάπα από τον Μπέιλι. Νέα τάπα, φάουλ αυτή τη φορά από τον Πέρο Άντιτς. Νωρίτερα μιλήσαμε για τα αθλητικά προσόντα του Μπέιλι, αλλά έχουμε μιλήσει και για την ποιότητα του Τσατσαρί και κοντά στο καλάθι. Είναι ένα forward το οποίο έχει εντρυφήσει και στις... Και τα στοιχεία πρέπει να έχει ένα πεντάρι, παρότι είναι forward ο άνθρωπος. Είναι η σωματοδομή του, τέτοια μακριά χέρια, και το μυαλό του, ψηλό, το παιδί. Και το μυαλό του. Σίγουρα νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό και γρήγορο μυαλό και δημιουργεί και βγάζει φάσεις, θα έλεγα, δικές του. Να εξηγήσουμε λίγο αυτό που ο προπονητής της ΑΕΚ. Αν χαράξουμε μια νοητή γραμμή μεταξύ των δύο καλαθιών, χωρίζουμε το γήπεδο στη δυνατή πλευρά που είναι η μπάλα και στην άλλη πλευρά που είναι η πλευρά, πλευρά βοήθεια. Ζήτησε λοιπόν ο προπονητής να μην μένει η μπάλα πολύ για πολύ χρόνο εκεί που είναι η πίεση και να ψάξουν το σουτ στην άλλη πλευρά του γήπεδου. Τόμπι Μπέιλι διστάζει για το σουτ. Ζήσεις, man to man ο Παναθηναϊκός. Ένα λεπτό για τη λήξη. Ζήσεις, τρίπλες. Πέρο Άντιτς. Νέο κλέψιμο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με αυτό φτάνει τα 5 κλεψίματα και η ΑΕΚ τα 15 λάθη.
είναι αυτό, ό,τι έκανε στον Ολυμπιακό το κάνει στην ΑΕΚ τώρα ο Παναθηναϊκός. Αν η ΑΕΚ δεν ξεφύγει από αυτή την πράσινη μέγενη, θα χάσει το μάτς. 47-48. Η κίνηση από τον Τσατσαρή, η πάσα στο Διαμαντίδη. Ωραία, εκπληκτική ενέργεια Διαμαντίδη. Αξίζει να το ξαναδούμε. Ήταν καταπληκτική ενέργεια του Διαμαντίδη. Εκτός ισορροπίας, κρατάει ένα φοβερό κοντρόλ στο σώμα του. Δείτε το Διαμαντίδη τι έβαλε. 47-50, ο Δημήτρης Διαμαντίδης έφτασε 9 πόντους με μία assist και μία τάπα. 47-50, τελευταία επίθεση για την ΑΕΚ. Ζήσεις. Περνάει τον Τζαρτσαρή. Κίνηση από τον Χατζή. Ωραία στον Λόλης, αφήνει την μπάλα, άτσαλε, υπάρχει όμως φάουλ νωρίτερα. Στα 3 και 4 πριν αποτελείξει το καλέπτου. 47-50. Προηγείται ο Παναθηναϊκός, πια ο φιλοξενούμενος Παναθηναϊκός και χωρίς οπαδούς. Εδώ είναι ο Μπατίστ. Ο Παναθηναϊκός που έχει αλλάξει άρδιν την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, έτσι. Σαφώς και ήταν αναμενόμενο, γιατί το είπαμε ότι δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει αυτή την εικόνα. Ήδη καλή του άμυνα του έχει δώσει ένα καλό σχετικά σκοράρισμα. Και να πούμε ότι στην προηγούμενη φάση ο Διαμαντίδης ήταν μια φάση η οποία ήταν χαμένη μεν, αλλά αυτό είναι και το ταλέντο και η ποιότητα κάποιου παίχτη που διεκδικεί μέχρι το τέλος μια φάση. Η ΑΕΚ έχει τρεις σερί άστοχες βολές. 47-50, εδώ είναι ο Κουαντρέ Λόλης. Καλή καριέρα στην Άλμπα Μπερλίν. Ένας παίκτης κλειδί για τη λειτουργία της ομάδας της ΑΕΚ. Όχι superstar, αλλά αξιολογότατος και θετικότατος. Ο παππούς όπως τον είπε φέτος, γιατί πια είναι ο μεγαλύτερος από τα νέα τα παιδιά της ΑΕΚ. 48-50, 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μπατίστ. Σουτάρει από τα 7,5 μέτρα. Αστοχή. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ είναι το πρώτο δεκάλεπτο που υπολείπεται του αντιπάλου της. 20-13 το πρώτο, 32 το δεύτερο. 48-50 μπροστά από Παναθηναϊκός και πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Το δημιουργικό ντοκιμαντέρ έρχεται στην Ετένα. Φίλες και φίλοι του πρώτου Καραγιώτης Ελληνικής Τηλεόρασης και πάλι μαζί σε απευθείας μετάδοση από το Περιστέρι. Στο βάθος βλέπετε τις άδειες κερκίδες των ομαδών του Παναθηναϊκού. Ύστερα από την απόφαση των διαιτητών Βορειάδη και Τανατζή να εκενώσουν τη δική τους πλευρά, βλέπετε και τα στατιστικά στοιχεία. 48-50 μπροστά ο Παναθηναϊκός που άλλαξε το 38-32. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 18 πόντους και η ΑΕΚ έχει πετύχει 10. 18-10 το τρίτο δεκάλεπτο. Πάμε να ακούμε με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Η ΑΕΚ συνεχίζει με Ζήση, Χατζή, Μπέιλι, Λόλης και Αντίτς. Πολλά παράπονα από το Φώτη Κατσκάρη. Κυρίως προς τους περιφερειακούς παίκτες της ομάδας του, γιατί δεν κυκλοφορούν καλά την μπάλα όπως τους είπε στην επίθεση. Ζητάει μεγαλύτερη συγκέντρωση, ψυχραιμία, να μην πουλάνε εύκολα την μπάλα. Και έδειξε δύο συστήματα για το πώς θα βγουν κάποια ελεύθερα σουτ στην ΑΕΚ στην επίθεση. Το παιχνίδι ξεκινάει και πάλι 50-48, είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ επανέφερε. Χατζή Ζήσης στα γκάρτ, 3 Μπέιλι, 4 Άντιτς, 5 Λόλης ή κάποια αναλλαγή εκεί. Ακολούθησε τα δύο φόρουγκ του Παναθηναϊκού ο Κατσικάρης. Τόμι Μπέιλι παίρνει εσωτερική, είναι αλτικός, άτσαλος του, πολύ άτσαλο. Η μπάλα στα χέρια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Διαμαντίδης. Δεν μπορεί να φτάσει μπάλα στον Μπατίστα, ακούμε τον Παναγιώτη Περπερίδη. Με άμυνα επικέντρωσε ο κύριος Μπράντοβιτς. Ούτως ή άλλως από την αρχή το λέγανε ότι από εκεί θα ξεκινάει. Πολύ περισσότερο τώρα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Στην καλή άμυνα και στην πίεση του Γιώργου Καλαϊτζή, που αν δεν απατώ, πρέπει να έχει κάνει και τα περισσότερα κλεψίματα από τον Παναθηναϊκό. Και
θα ολοκληρώνονται οι επιθέσεις περνώντας την μπάλα είτε στον Μπατίστ είτε στον Τζαλτσαρέτη με κάποιο σούτ από Χατζηβρέτα Διαμαντίδη. Ο Καρατζής έχει κάνει τρία κλεψίματα, είναι ο Αρσέν Λουπέν της συνάντησης, ενώ πέρασε τον αγώνα και ο Πελεκάνος, θες τον Μπέιλι που σήμερα επιθετικά δεν τα πηγαίνει πολύ καλά. Λόλης προσπαθεί να πάρει πρωτοβουλίες, σπλίτ έξω για τον Ζήση, δύσκολο σουτ, φάουλ από τον Γιώργο Καλαϊτζή. 48-59 και 20 για τη λήξη του αγώνα. Ο οποίος Καλαϊτζής δυνάμισε πάρα πολύ την άμυνα του Παναθηναϊκού και με τα τρία αυτά κλεψίματα έδωσε το έναυσμα για την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Το καλό που είχε ο Γιώργος Καλαϊτζής εδώ και πολλά χρόνια, ο Καλαϊτζής είναι ένας μπασκετικός χαμελέων. Κάθε χρόνο ανάλογα με τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού διαμορφώνεται, μεταμορφώνεται και συνεχίζει να είναι απαραίτητος στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Με όποιον προπονητή και αν έχει περάσει, θυμάμαι τον Καλαϊτζή από την εποχή των πολύ μεγάλων παίκτων του Παναθηναϊκού, μπορούσε να παίζει 2 λεπτά και να είναι ουσιαστικός. 5, 20, 25, 30. Είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει επιβιώσει με αυτό μόνο μαζί με τον Αλβέρτη όλων των εποχών του Παναθηναϊκού τα τελευταία 10 χρόνια. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες και εννοώντας ότι με πολύ δύσκολους συμπαίκτες. Λοιπόν, λάθος είναι παραφορά. 9 και 20 για τη λήξη. 50-50. Να ο Καλατζής. Το αποτέλεσμα της πίεσης της ΑΕΚ έφερε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι άμυνας από εδώ και πέρα. Σκληρό, αγχωτικό. Και γύρω σε 60-65 πόντους θα πάει. Ζήσης, Μίτσεβιτς που έχει εισηγήσει. Με αντίπαλο τον Πατήση και τον Τζατσαντιντά που είμαι εκεί. Ο Μίτσεβιτς δεν βρίσκει τρόπο. Βρίσκει τρόπο όμως να πάρει τον Ριμπάνο Άντιτς. Χατζής από μακριά, μέσα. Η ΑΕΚ βρίσκει την κλειδαρότρυπα στην κλειδαμπαρωμένη πόρτα της άμυνας του Παναθηναϊκού. 53-58 και 58. Μεγάλο rebound του Άντιτς, Δημήτρη. Ναι, το είπαμε. Ο Άντιτς που κάνει και αυτός μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Ο Άντιτς έχει 7 πόντους, έχει 7 rebound. Μια χαρά είναι σήμερα ο Άντιτς. Φάουλ. Να δούμε τώρα τη λειτουργία της ομάδας και με τον Πελεκάνο μέσα του Μπέιλι. Δείτε εδώ το φάουλ. Επαναφορά από τον Καλαϊτζή για τον Διαμαντίδη. 9-2 όντως όπως με ενημερώνει ο Βαγγέλης. Ιωάννου να και τα φάουλ. 9-2 το σερί της ΑΕΚ. Ζώνη ΑΕΚ. 6 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Πολύ σκληρή άμυνα της ΑΕΚ. Χατζηβέτας από μακριά μέσα. 53-53. Βλέπουμε ένα μεγάλο παιχνίδι ως προς την διακύμανση του. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι πραγματικά είναι μεγάλο. Γιατί βλέπουμε ότι γρήγορα οι ομάδες θα αντιδρούν. Τάπα από τον Μπατίστ. Διαμαντίνης. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Εκπληκτική πάσα. Χατζηβρέτας. Δεν μπορεί να κάνει το φάουλ. Είναι από τον Ίτσεβις και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για την ΑΕΚ. Είναι το τέταρτο του Σάντρο Ίτσεβις. Ένα μεγάλο παιχνίδι. Γιατί μέσα σε όλη την πίεση αυτού του παιχνιδιού βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να αντιδράσουν στην κάθε κίνηση της άλλης ομάδας. Εδώ το φάουλ πάνω στον Χατζηβρέτα και εδώ η προηγούμενη τάπα από τον Μάικ Μπατίστ ήταν η δεύτερη τάπα του Παναθηναϊκού, η πρώτη τάπα του Μπατίστ. Και βλέπουμε τρίποντο, κλέψιμο. Καλή άμυνα. Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, προσέξτε να δείτε. Κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε 73% δίποντα και ο Παναθηναϊκός 33%. Τώρα έχει η ΑΕΚ 43%, δηλαδή έπεσε κατά 30% και ο Παναθηναϊκός στο 52%, ανέβηκε κατά 19%. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στο μπάσκετ. Αυτό δικαιολογεί την αλλαγή του παιχνιδιού και την ισοφάριση από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Και την επιβεβαιώνει. Και τώρα που παίρνει και το προβάδισμα. 53-54, Βαγγέλης, ακούμε. Φωτίζουμε όλες τις αθέατες πλευρές του παιχνιδιού. Να πούμε τώρα μια λεπτομέρεια. Ο Λόλης παραπονέθηκε για τα παπούτσια του, άλλαξε σόλες. Προφανώς έχει δρώσει υπερβολικά και σε λίγο θα ξαναπεράσει το παιχνίδι. Ναι, είναι ένα στοιχείο από αυτά που η ΕΡΤ θέλει να αναδεικνύει, όπως είχαμε σήμερα την κάμερα στα αποδυτήρια και δυστυχώς ως προς τα γεγονότα, ευτυχώς προς το δικό μας ρεπορτάζ και το δικό μας δημοσιογραφικό ρόλο ήμασταν εκεί. 53-55, 8 λεπτά για τη λήξη. Μπροστά ο Παναθηναϊκός, φιλοξενούμενος και χωρίς κόσμο. Χατζής από μακριά. Πολύ δύσκολο σουτ. Πολύ δύσκολο τρίποντο που μόνο ο Χατζής μπορεί να βάλει. Νομίζω ότι είναι μεγάλη φυσιογνωμία. Είναι ο παίχτης για τις δύσκολες στιγμές. 56-55 η ΑΕΚ μπροστά με τον Χατζή να φτάνει 11 πόντους με 3 στα 5. Και εδώ επαναλαμβάνω, λείπει το αντίπαλο δέος του Αλβέρτη. Που είναι τραυματίας. Ναι. Άλλος το είπαμε, αλλά έτσι. Καλό είναι να το ξαναπούμε γιατί είναι. Και ο Αλβέτς με ο Φραγκίσκος είναι μεγάλη προσωπικότητα. Μπατίς προσπαθεί να απαντήσει, δεν μπορεί. Πέρασε και ο Μπουρούσης που πέρσι βοήθησε πολύ την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με αυτό το rebound έχει 26, ο Παναθηναϊκός έχει 23, πλησίασε ο Παναθηναϊκός. Είπαμε όλα εξηγούνται. Χατζή Ζήσης.
Πελεκάνο στο δικό του σπίτι, στο δικό του γήπεδο. Εδώ πανδρώθηκε μπασκετικά με το Περιστέρι. Από μακριά, Μπουρούση, αστοχή. Ρίτσεβιτς προσπαθεί, κλέβει ο Καλαϊτζή. Ένα ακόμη κλέψιμο για τον Καλαϊτζή. Χατζιβρέτας. Χαμηλά για τον Τσατσαρή. Έχει πλάτη τον Ρίτσεβιτς. Κοιτάζει. Ντάμπτιμα από την ΑΕΚ. Φάουλ στο Ζήση, δίνει ο Τανατζής. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το ξαναδούμε. Λοιπόν, έρχεται βοήθεια. Ναι, είναι, δεν είναι, για μένα δεν είναι δύσκολη φάση και πρέπει να λέμε εμείς, καλούμαστε κάθε φορά να πάρουμε έτσι, κάποιες θέσεις οι οποίες πιστεύω ότι πρέπει να είναι. Το φάουλ όμως ήταν στον Νίσεβιτς και όχι στον Ζήση. Γιατί αυτό ήθελα να πω ότι ο Ζήσης ακούμπησε την μπάλα, αλλά ακούμπησε στα δάχτυλα του αντιπάλου του, στο σημείο που είχε επαφή με την μπάλα. Αυτό δεν είναι φάουλ, αλλά το φάουλ ήταν τον Νίσεβιτς. Γι' αυτό και έπιασε το πρόσωπό του ο Ζήσης, παρασύνοντας και εμάς, νομίζοντας ότι είναι δικό του φάουλ. Το πρίγμα όμως για την ΑΕΚ, καθώς ο Ρίτσεβιτς έχασε τον πάγκο, με 8 πόντους, 2 βολές, 3-5 δίποντα, 2 rebound και 2 assist. Τσατσαρής, Καλαϊτζής, μπροστά η ΑΕΚ 56-55, 6,5 για τη λήξη. Κλέψιμο από τον Χατζή. Χατζής ξεχύνεται στον εμβιδιασμό. Εκπληκτική πάσα πίσω από την πλάτη, πρέπει να το ξαναδούμε. Εκπληκτική πάσα και φάουλ. Κλέβει ο Χατζής και κάνει μια πάσα βγαλμένη από τις ορότερες στιγμές της Α1. Κοιτάξτε, κλέψιμο του Χατζή. Ξεχύνεται στον εμβιδιασμό. Πάσα πίσω από την πλάτη, φάουλ. Χατζής κάνει ωραίο παιχνίδι. Έχει 11 πόντους, 2 assist, ένα κλέψιμο. Εδώ το φάουλ. 56-55, 6,5 για τη λήξη. Ντέρμπι με τα όλα του. 15 λάθη η ΑΕΚ. Και άλλη μια εξήγηση, κύριε Πετρόπουλε. Και 14 ο Παναθηναϊκός. Έφτασε και ο Παναθηναϊκός. Έκανε 5 σερί λάθη. Ο Αντρέ Λόλης. Με 11 πόντους και 3-4 βολές. Σημαντική προσφορά. 57-55. Να θυμίσουμε ότι ήδη ξέρουμε το ένα ζευγάρι των ημιτελικών. Είναι Άρης Μακεδονικός. Και το άλλο ζευγάρι, ο ΠΑΟΚ, πολύ ισχυρός φέτος, πολύ ισχυρός και πολύ δυναμωμένος, περιμένει τον νικητή του αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκού. Άλλο ένα πολύ μεγάλο ζευγάρι. 58-55. Η ΑΕΚ προς το παρόν ανακάμπτει. 6,5 για τη λήξη. Λάκοβιτς, Ατσαρής. Δεν έχει παίξει καθόλου δεύτερο ημίχρονο ο Τσεπάνοβιτς. Διαμαντίδης. Βρίσκει διάδρομο το split έξω με τον Λάκοβιτς. Φάουλ από τον Λόλης. Και ο Νταβόρκους, ο οποίος το διάστημα που έπαιξε έχει 4 φάουλ. Αμέσως ο Πέρο Άντιτς στη θέση του Λόλης που κάνει 4. Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ θα παίξει με ένα ελαφρύ ψηλό σχήμα. Δηλαδή, Άντιτς και Μπουρούσης δεν έχουν ούτε τη σωματοδομή, ούτε την εμπειρία, ούτε τη δύναμη του Λόλης και του Νίτσεβιτς. Που σημαίνει ότι θα πάμε σε άλλο στυλ παιχνιδιού, κύριε Πετρόπουλε. Πιστεύω ότι ο Μπουρούσης θα προσπαθήσει έξυπνα να παίξει το Femer League. Έχει αυτά τα στοιχεία. Κανείς όμως από τους δύο, ούτε ο Άντιτς ούτε ο Μπουρούσης, δεν έπαιξε low post. Ναι. Αλλά ούτε και ο Femer League δεν είναι. Κατά συνθήκη. Λόγω ύψης. Λόγω ύψης, αλλά από ό,τι βλέπω και στο προηγούμενο παιχνίδι. Και βέβαια υπάρχει δύσκολα. Το χαρτί, η χαρτί του Γουλινιαδάκη, έτσι. Ναι, δύσκολα να πάει στο low post να αξιοποιήσει αυτό το ύψος. Τσαρτσαρής. Παίρνει τα βήματα, μπερδεύεται, χάνει την μπάλα. Τρέχει, μαζεύει ο Ζήσης. Λάκοβιτς, κλέψιμο εκπληκτικό φάουλ από τον Μπουρούση. Ο Μπουρούσης. Όπου να το ζητάει αντιαθλητικό. Για να δούμε. Σε την ΑΕΚ ο Μπουρούσης σε αυτή τη φάση, λειτουργώντας έξυπνα. Εδώ το κλέψιμο εκπληκτικό του Λάκοβιτς και εδώ το φάουλ. Και εδώ εντάξει, γιατί θα μπορούσαν να δώσουν και αντιαθλητικό. Υπέρ του δέοντος δυνατό. Ναι. Και εκεί το βασικό είναι ότι δεν έχει, βλέπει ότι η μπάλα είναι χαμένη. Δεν έχει, είναι φάση American Football. Ξεκινάει για την μπάλα να την βρει, δεν την βρίσκει. Εντάξει, οπωσδήποτε είναι μια δύσκολη φάση. Θεωρώ ότι μερικές φορές στεκόμαστε περισσότερο από ό,τι πρέπει στις φάσεις. Ναι, ναι. Είναι παιχνίδι, θα γίνει και λάθος, θα κάνει και ο διαιτητής ένα λάθος, θα κάνει και ο παίκτης ένα λάθος. Είμαστε δηλαδή, εντάξει, μην το. Ουδής αλάνθαστος. Ακόμη και οι φίλοι που βλέπουν τον αγώνα στην τηλεόραση και ο παδί και εμείς. Δηλαδή και ο παδός δεν καταλαβαίνει λάθος μια φάση και λέει μετά τι λάθος έκανα. Γι' αυτό και εμείς πρέπει με ευκολία να μην διστάζουμε να πούμε την άποψή μας, γιατί πολλές φορές αυτό είναι ένα πρόβλημα. Μην δυσαρεστήσουμε κάποιον. Όχι, πρέπει να λέμε αυτό που. Εμείς δεν το λέμε για να διορθώσουμε κάποιον, αλλά για να μάθει ο κόσμος. Του κανονισμού. Θα καταλάβει το παιχνίδι καλύτερα. Λιγότερο την επόμενη φορά.
Καταρχήν, σε αυτό το επίπεδο οι διαιτητές είναι τεράστιες εμπειρίες, έτσι. 58-57 μπροστά η ΑΕΚ, 5-48. Χατζής. Δεν μπορεί. Εδώ δημιουργήθηκε ένα μισμάτς, έγινε αλλαγή, προσπάθησε να αξιοποιηθεί αυτή η φάση από την πλευρά της ΑΕΚ, όμως η καλή άμυνα του Παναθηναϊκού και ιδιαίτερα από το Χατζηβρέτα, αν δεν κάνω λάθος, παίξαν μπροστά, έβγαλε την μπάλα έξω η ΑΕΚ. Διαμαντίδης, man to man η ΑΕΚ. Λάκοβιτς, τον ακολουθεί παντού ο Ζήσης, το σκρίνει από το Φέμερλινγκ. Τσατσαρίς, διστάζει για το τρίποντο. Διαμαντίδης, μαρκάρεται τον Παλεκάνο. Στα πρωτή τρίπλα. Δεν υπάρχει φάουλ. Πολύ υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Τσατσαρίς αστοχή. Η μπάλα από τα χέρια του Μπουρούση φτάνει στο Χατζηβρέτα. Ανανέωση επίθεσης. Φέμερλινγκ. Το φάουλ από τον Πέρο Άντιτς, ο οποίος δεν πρόλαβε να καλύψει με το σώμα του την απουσία από τη θέση του σέντερφορ. Αλλά ήταν μεγάλο το επίθεση. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει και ο Φέμερινγκ βάζει έξω. Έχει μπει στην κάθετο, η οποία... Στην κατακόρυφο. Στην κατακόρυφο, την οποία την έχει ο επιτιθέμενος. Δεν θα ήταν φάουλ αν ο Πέρο Άντιτς είχε προλάβει και να μείνει στη δική του κατακόρυφο. Να στηθεί και να μείνει στην κατακόρυφο με τεντωμένα τα χέρια. Να ο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς. Είναι ένα ντέρμπι. Σήμερα ο Παναθηναϊκός συναντά απείρως μεγαλύτερες δυσκολίες από τη συνάντηση με τον Ολυμπιακό. Και είναι λογικό γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει ολοκληρωθεί σαν ομάδα. Ναι. Αναμένονται οι επόμενες διορθωτικές κινήσεις από τον Μίνιτς. Το είπαμε και το Σάββατο. Είναι κρίμα να κρίνουμε από τώρα τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό θα τον δούμε αργότερα, γιατί είναι μια ομάδα με πολλές δυνατότητες φέτος. Και ίσως θα φάνηκε ότι μπορεί να είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Και να είναι μια από τις εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Ζήσεις. Δημήτρης, τον μπάσκετ δεν θέλει και πολύ, ξέρεις, για να χάσει την. Νέα λάθος πάσα. Ή λάθος συνεννόηση. 58-59, 4-50, δείτε εδώ. Περιμένει ο Μπουρούσης. Δυνατή η πάσα, ίσως καθυστέρησε και ο Μπουρούσης λίγο, πάμε στα time-out. Και οι δύο φταίνε, και οι δύο. Πάμε στα time-out. Ο Μπουρούσης γιατί είχε ελεύθερο χώρο και θα μπορούσε να μπει πιο μέσα και ο Ζήσης. Πάμε στα time-out. Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ, έχουμε περάσει πια στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Ένας αγώνας μακράς διάρκειας, είμαστε πια στις 2,5 ώρες. Στο ΔΕ αέρα είμαστε 2 ώρες και 30. Το έχει η μοίρα μας, κύριε Πετρόπουλο, οπότε συναντιόμαστε να έχουμε διακοπές και να μας ανέχεται και ο κόσμος. Τέλος πάντων, σήμερα ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, ένα παιχνίδι με πολύ πολύ άγχος για τις δύο ομάδες. Για να πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Εδώ βλέπετε τους οπαδούς της ΑΕΚ, καθώς οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν ύστερα από έτοιμα απέτησαν ότι τον έχουν αποχωρήσει. Πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Περπερίδη. Παναγιώτη. Λοιπόν, τα λάθη ήταν το πρόβλημα του Ζελμπέκ το προηγούμενο διάστημα. Εκεί εστίασε και την προσοχή του, γι' αυτό φώναζε στα προηγούμενα λεπτά τα λάθη του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Και πάλι βλέπουμε, θα δούμε διείσδυση ενδεχομένως από Λάκοβιτς. Ο Διαμαντίδης είναι στην γωνία και ίσως να πάρει κάποιο ελεύθερο σούτ εφόσον βγει το σύστημα. Φέμερλινγκ χαμηλά. Νέο φάουλ από τον Πέρο Άντιτς. Να που όπως προείπαμε κύριε Πετρόπουλε, ο Φέμερλινγκ παίζει low post. Διεκδικεί την μπάλα πάντα εκεί, αλλά δεν λέω ότι... Πέμπτο φάουλ Πέρο Άντιτς. Ο δεύτερος ψηλός ΑΕΚ που βγαίνει. Βαγγέλη, βλέπω τον Κατσικάρη εκτός εαυτού. Διαμαρτυρήθηκε για αυτή την απόφαση των διαιτών, όπως νωρίτερα και για ένα φάουλ. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο. Στο προηγούμενο time-out είχαμε... Στο προηγούμενο time-out είχαμε έναν εκνευρισμό ανάμεσα στον Ζήση και τον Μπουρούση. Του ηρέμησε πολύ γρήγορα ο κύριος Κατσικάρης, που ρισκάρει νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. 5 λεπτά πριν από το τέλος ξαναρίγνει το Λόλι στη θέση του Μπουρούση. Στο προηγούμενο time-out είχαμε έναν εκνευρισμό ανάμεσα στον Ζήση και τον Μπουρούση. Του ηρέμησε πολύ γρήγορα ο κύριος Κατσικάρης, που ρισκάρει νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. 5 λεπτά πριν από το τέλος ξαναρίγνει το Λόλι στη θέση του Μπουρούση αναγκαστικά. Θέλει την εμπειρία του Λόλις,
θέλει το τελείωμα των φάσεων από το Λόλιτς, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά τώρα με 60-58. Ο Φέμελικ συνεχίζει για μία ακόμη βολή από την γραμμή. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ διαμαρτύρονται για αυτή την, έτσι όπως έμοιαζε, αμφισβητούμενη φάση. Ναι, γι' αυτό και είχαμε την διαμαρτυρία, την έντονη διαμαρτυρία από τον Κατσικάρη. Είναι επίον τον άνθρωπος, έτσι. Ναι. Πιστεύει ότι ο παίχτης του λειτουργεί σωστά. Εγώ υποστηρίζω πάντα ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα επαφής. Οπότε πολλά πράγματα μπορούν να δοθούν και μπορούν να μην δοθούν. Ζήσεις, 58-61, 4,5 για τη λήξη. Για την ΑΕΚ, Ζήσεις. Έξω στον Πελεκάνο, από μακριά, χαμηλό σου βρίσκει Στεφάνη. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που συνεχίζει με τον Ζήση, τον Χατζή, τον Πελεκάνο, τον Λόλις και τον Γλυνιαδάκη. Έχει ψηλώσει το σχήμα ο Κατσικάρης. Για τον Παναθηναϊκό έχουμε τον Χατζιβρέτα, έχουμε τον Διαμαντίδη, τον Λάκοβιτς, πάντα τρεις κοντί, τον Τσατσαρή και τον Φέμερλιν. Φάουλ. Φάουλ και είναι το τρίτο φάουλ του Παναθηναϊκού. Είναι πλάγια, ναι. 7 φάουλ έχει η ΑΕΚ, απόρρια και τη σκληρή δυνατή άμυνα που έκανε για να γυρίσει το παιχνίδι. Τρίτο φάουλ και τον Τσατσαρή. Θα αρχίσει και ο Παναθηναϊκός να έχει προβλήματα στα φάουλ σιγά-σιγά. Οπωσδήποτε. Έχει με 4 το Μίτλεμπρο καταρχήν. Αλλά έχει ακόμα να αξιοποιήσει ένα φάουλ σε μια κακή του άμυνα. Ένα φάουλ χωρίς να είναι βολές. Λιαδάκης. Χατζής. Νέο λάθος. Η ΑΕΚ φτάνει τα 19 λάθη. Περισσότερα από ό,τι ο Ολυμπιακός στο αντίστοιχο διάστημα ο Σταύρος Κυρίας προχθές. Ναι, είναι πάρα πολλά τα λάθη. Και αν χάσει, θα χάσει από τα λάθη. Είναι πάρα πολλά. Τα λάθη και τα απομόνα του είναι απόρρια τη πολύ σκληρή και δυνατή άμυνα του Παναθηναϊκού. Και επίση μειώθηκε η ψαλίδα στα ριμπάνω ακόμα περισσότερο. Να και τα λάθη 19-15. Πήγαμε στα 2. Θα έλεγα ότι είναι μια άμυνα του Παναθηναϊκού επιστημονικά δυνατή. Πάρα πολύ. Και θα δει ότι το σκορ του Παναθηναϊκού, το οποίο δεν το έχει το πρώτο ημίχρονο, ήρθε μέσα από αυτή την άμυνα. Εγώ ξεκινώντα το παιχνίδι είπα ότι περιμένω ένα καλύτερο Παναθηναϊκό. Φέμερλινγκ από τα 6 μέτρα, σουτάρι. Αστοχή, μαζεύει ο Ζήσης. Έναν επιθετικότερο Παναθηναϊκό. Έχει 61 πόντους και θέλει ακόμα 4 λεπτά. Ενώ στο Ρίνσκι φιλιάσει και 58 πόντους στο σύνολο του παιχνιδιού. Ένα αποφασιστικό rebound Χατζή. 3,5 για τη λήξη. 58-61 χωρίς σκορ στα τελευταία 2-48 η ΑΕΚ. Χατζής. Μπέιλι στα 12. Κάνει το jump stop. Αφήνει στο Λόλις. Ωραία προσπάθεια. 60-61 για την ΑΕΚ μειώνει. 3-23. Πάμε σε μεγάλο φινάλε, κύριε Πετρόπουλε. Ναι, και αυτό θα έλεγα ότι είναι καλά του Μπέιλι. Τα είπαμε γι' αυτό. Είναι καλό παίκτη. Πάμε σε time out. Ο οποίο σήμερα δεν έχει μεγάλη παρουσία, αλλά οι μεγάλοι παίκτε βοηθούν τη δύσκολη στιγμή. Εδώ το jump stop του Μπέιλι. Δίνει στον Λόλις. Αφήνει από την baseline το low post και πάμε σε time out. Κλειψίματα ή τα rebounds θα παίξουν τον καθοριστικότερο ρόλο για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Κάθε λάθος από εδώ και μπρος μετράει διπλά, κάθε rebound μετράει διπλά και η προσωπικότητα των παιχτών, όπως την προηγούμενη φάση που ήταν δημιουργία του Μπέιλι, πιστεύω ότι θα κρίνει το παιχνίδι. Να και πω ότι Λόλις 15, Ζήσης 13, Χατζής 11 είναι η διψήφια της ΑΕΚ, Χατζιβρέτας 14, Λάκοβιτς 11, Διαμαντής 9. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις περιφερειακούς σκόρερ σε αντίθεση με την ΑΕΚ που έχει και τον Λόλις και τον Νίτσεβιτς. Μεγάλο παιχνίδι από τον Λόλις, πιστεύω. Δεν ξέρω στα rebound, να δούμε αν η συμμετοχή του είναι μεγάλη. Έχει 4 rebound. Το ύψος του δεν είναι δικαιολογή. Άντιτς, ναι. 7 Λόλις, 4 όσο και ο Πελεκάνος. Για τον Παναθηναϊκό 11 ο Μπατής, ο οποίος κάνει μεγάλο αμυντικό παιχνίδι. 5 ο Χατζιβρέτας, 4 ο Τσατσαρής, ακόμα το Ευαγγέλιο Άνου. Φάουλ θα υποχρεώσει την ΑΕΚ να παίξει και άλλες άμυνες ζώνης, ενώ στην επίθεση ο κ. Κατσικάρης ζήτησε από τον Νίκο Χατζή να παίρνει πρωτοβουλίες και όταν κλείνεται από δύο παίκτες, εάν έχει την ελεύθερη πάσα, να ψάχνει ή Λόλις ή Μπέιλι. Ωραία, έχουμε ζώνη από την πλευρά της ΑΕΚ. Διαμαντίδης. Καλά έτσι. 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Προσπαθεί και βρίσκει το Φέμερλινγκ. Η κίνηση από το Διαμαντίδη. Δεν έχετε το καλάθι. Ξαναπαίρνει την μπάλα, έρχεται και ο Λιαδάκης. Φέμερινγκ τελικός. Τσατσαρής, τάπα φάουλ, αντιαθλητικό από τον Χατζήλιο Τανατζής. Για να το ξαναδούμε. Ίσως υπερβολικό, δεν ξέρω κύριε Πετρόπουλε. Ήτανε το φάουλ ήταν σκληρό, γιατί ο Χατζής νιώθει ότι δεν μπορεί να σταματήσει τον Τσατσαρή. Έτσι.
Σκληρό, ήταν σκληρό. Ότι ήταν σκληρό ήταν. Και έδειξε αποφασισμένος ότι ό,τι και να γίνει θα κάνω αυτό το φάουλ για να αποφύγω το καλάθι. Θα το δούμε τώρα ξανά. Ενώ ο Τσατσαρίς ευστοχή κάνει το 62. Ενώ στην προηγούμενη... Εδώ, για να δούμε εδώ. Να δούμε εδώ. Ήταν σκληρό, ήταν σκληρό. Γιατί ξεφεύγει από το όριο. Ενώ στην προηγούμενη φάση με τον Μπουρούση, αν δεν κάνω λάθος, εκεί έτσι ήταν πιο εύκολη η φάση. Είχαν δίκιο και αυτή τη φορά οι διαιτητές. Ήταν σκληρό το φάουλ. 2:50 για τη λήξη, 60-63. Τι είπαμε, Δημήτρη, κάθε επιθετικό φάουλ, κάθε επιθετικό rebound θα είναι διπλό και τριπλό rebound. 9 επιθετικά rebound ο Παναθηναϊκός, 8 η ΑΕΚ. Τώρα. 20 λάθη η ΑΕΚ, 15 ο Παναθηναϊκός. Διαμαντίδης, Καλατζής στη ζώνη της ΑΕΚ. Διαμαντίδης, η κίνηση για το Φέμερλινγκ. Passing game, το μακρινό σούτ από το Διαμαντίδη. Πολύ όμορφα ο Μπέιλι, πολύ ψηλά μαζεύει το rebound. Για την ΑΕΚ ήταν το 300 rebound, για τον Παναθηναϊκό είναι 26 rebound. 2:20, 60-63. Μέσα! 60... Α, τον Νίκο Χατζία. 62-63. Πρέπει να διορθωθεί και ο πίνακας, όχι αυτό που βλέπετε εσείς, αλλά του γηπέδου. 2 λεπτά για τη λήξη. Όλα είναι πιθανά πλέον. Τσατσάρης, ωραία κίνηση, reverse, το hook-shot με το δεξί, ευστοχή. Υψηλή ποιότητα παίκτη ο Τσατσαρίς, ο οποίος με αυτό το καλάθι φτάνει στους 7 με 2 στα 3 δίποντα, 4 rebound, 1 assist. Προσωπικό καλάθι 100% και η φάση του Χατζή στην προηγούμενη μάλλον ήταν φάση προσωπικό. Νομίζω ότι δείχνει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αντέξει οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή του παιχνιού και οποιαδήποτε πίεση. Να στάρει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και ήρθε η ώρα του Στεπάνοβιτς. Συνεχίζει με 3 γκάρτ ο Παναθηναϊκός, το αγαπημένο σχήμα του Μπράντοβιτς, ο οποίος τα λέει με τον Βορειάδη στην άλλη άκρη, εδώ ακριβώς. Παναγιώτη, τι λέει ο Μπράντοβιτς στον Βορειάδη? Να καθίσουν κάτω, τους λέει. Κάτι που φωνάζει από την αρχή σχεδόν. Και να πούμε ότι έχουν ήδη μια τεχνική ποινή, οι πάγκοι χρεωθεί. Έτσι, ναι, στην άλλη βγαίνουν έξω. Να βοηθήσεις, Βαγγέλη. Ο κ. Βορειάδης πρώτα πήγε προς το μέρος του κ. Κατσικάρη και συνέχεια προς το μέρος του κ. Μπράντοβιτς. Αν συνεχίσετε έτσι, γιατί με δουλεύετε και οι δύο, λέει, θα σας βγάλω έξω. Ζήσεις. 62-65. Από εδώ και πέρα όλα έχουν ένα ειδικό βάρος, όλα μετράνε παραπάνω. Εδώ που τα λέμε, οι διαιτές δέχονται αφόρητη πίεση από τους προπονητές πολλές φορές. Αυτό είναι γεγονός. Ο Στεπάνοβιτς. 62-65. Εδώ βλέπετε τον Βλάντο Στεπάνοβιτς. Και όχι Στεπάνοβιτς που γράφει φανέλα του. Έχει γίνει λάθος τη φανέλα. Έλεγα πριν, Δημήτρη, ότι ο Παναθηναϊκός είχε ένα ακόμα να κάνει ένα καλό φάουλ. Να το κλέψει. Ναι. Να το κλέψουμε του Φέμερλινγκ που ίσως είναι καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα. Η πάσα στον Διαμαντίδη αφήνει την μπάλα στο καλάθι, άτσαλα όμως φοβούμενος το επιθετικό φάουλ. Μαζεύει ο Διαμαντίδης, ο οποίος έχει πατήσει όπως ο ίδιος λέει και οι διαιτητές το ίδιο μέσα στο γήπεδο πριν πάρει την μπάλα. Θα το δούμε κάποια στιγμή σε επανάληψη, ελπίζω. Λάκοβιτς 1,5 για την λήξη. Είναι καθοριστική η εξέλιξη αυτής της επίθεσης. Λάκοβιτς για 3. Ευστοχή και τώρα πια ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι. 62-68 έχει το πάνω χέρι ο Παναθηναϊκός. 1:20 για τη λήξη. Ζήσεις. Χατζής. Ωραία κίνηση, τρίπλα το φάουλ από τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Δύο βολές. Θα πάει στις βολές πια. Η ΑΕΚ, εδώ είναι ο Διαμαντίδης. Ακούμε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση του κυρίου Μπράντοβιτς. Έφτασε σχεδόν μέχρι το κέντρο για να πει στον Λάκοβιτς ότι τελείωνε ο χρόνος επίδοσης Παναθηναϊκού. Ο Λάκοβιτς σούταρε στα 4 δευτερόλεπτα και πέτυχε το τρίποντο που ενδεχομένως 74 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος μπορεί και να κρίνει το ντέρμπι. Ήταν πάντως ένα τρίποντο το οποίο έχει ένα ειδικό βάρος. Ήταν το 5. Πρώτο τρίποντο σε 5 προσπάθειες του Λάκοβιτς. Είναι παίκτης που μπορεί να πάρει την προσπάθεια στα κρίσιμα λεπτά. Δεν έχει πρόβλημα να πάρει την προσπάθεια στα τελευταία λεπτά. Όπως και ο Χατζής δεν έχει πρόβλημα. 63-68. Τα χέρια του αρχηγού είναι σταθερά. 63-68. 1:14 για τη λήξη. Πάμε σε grand finale. Έλεγα, Δημήτρη, ότι ο Παναθηναϊκός είχε 3 φάουλ και ακόμα είχε 3 λεπτά. Οπότε μπορούσε να κάνει ένα καλό φάουλ για να αποφύγει ένα πιθανό σκοράρισμα χωρίς να είναι βολές. 64-68. Αυτό τον βοήθησε εκεί που έκλεψε την μπάλα ο Φέμιλιγκ. 60-74 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Διαμαντίδης. Τσασαρίς. Στεπάνοβιτς. Ο Μπέιλι πάνω του. Βγαίνει γρήγορα ο Λάκοβιτς. Φυσικά ο Παναθηναϊκός θα εξαντλήσει την επίθεση. Έχει 10 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε το Φέμιλιγκ που ανεβαίνει για το screen. Ωραίες σταυρωτές τρίπλες και το σπλίτ έξω με τον Διαμαντίδη. Σουτάρει για 3, αστοχή. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, λέει ο Βορειάδης. Την
πάντα στα χέρια του Κοντρέ Λόλης. Εδώ είναι ο Λόλης. Για να δούμε εδώ. Καθαρά Λόλης. Νομίζω είναι ο Λόλης. Καθαρά, ολοκάθαρα. Ολοκάθαρα Λόλης, το αριστερό του χέρι. Τώρα όμως ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, Δημήτρη. Δηλαδή μπορεί ο πίσω Φέμελι να το έσπρωξε. Αλλά τότε αυτό λέμε ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα επαφής. Το υπόλοιπο του χρόνου. Τελείωσε ο χρόνος. 5 δευτερόλεπτα ήταν. 5 δευτερόλεπτα ήταν και εξέπνευσε. 64-68. Το παιχνίδι φυσικά και δεν έχει τελειώσει ακόμα. 64-68 ο Παναθηναϊκός προηγείται. 49-9 για τη λήξη. Όλοι όρθιοι στο γήπεδο, όσοι έχουν απομείνει δηλαδή, γιατί φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν αποχωρήσει. Μπούρουσης μαζεύει την μπάλα. Και πλέον ο Χατζής είναι αυτός που θα κατεβάσει την μπάλα. Χατζής παίρνει τα βήματα. Μπερδεύεται και όπως είναι ο Λόλης από μηχανής θεός. Ο Μπέιλις φάρε από μακριά. Αστοχή, μαζεύει ο Διαμαντίδης. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. 28 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Τρέχει την ομάδα Λάκοβιτς και το φάουλ από τον Νίκο Ζήση. 64-68. Το παιχνίδι τελείωσε, τα μάτια μας έχουν δει πολλά βέβαια. Όχι, εγώ. Αλλά... ο Παναθηναϊκός έχει το μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Έχει το μεγάλο πλεονέκτημα. Το οποίο θα ξεκινήσει από την ευστοχία ημί του Λάκοβιτς βολές. Είναι στους 4 πόντους. Μία βολή θα είναι σημαντική. Τουλάχιστον. 25 δεύτερα και 8 δέκατα πριν από τη λήξη. Ευστοχή ο Λάκοβιτς. 64-69 και ο Παναθηναϊκός αγκαλιάζει την πρόκληση. Εδώ ο Κατσικάρης σαφέστατα προβληματισμένος, έως απογοητευμένος. Ο Παναθηναϊκός αγκαλιάζει την πρόκληση στις 4 καλύτερες ομάδες του θεσμού. Ευστοχή ο Λάκοβιτς, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Και ο οποίος Λάκοβιτς έχει 11-11 βολές, κύριε Πετρόπουλε. Έχει 16 πόντους. Ναι, τρομερό. 64-70. Τελευταία επίθεση ενδεχομένως. Για την ΑΕΚ θα εξαρτηθεί όμως ότι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Ζήσεις, βρίσκει διάδρομο. Παίρνει τα βήματα, αφήνει το lay-up, είναι άτσαλο lay-up. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, λέει ο Βορεάδης, από τα χέρια του Λόλης ενδεχομένως. 13 δεύτερα πριν από την λήξη, 64-70, ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στην επόμενη φάση. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι ως τα τελευταία 49 δευτερόλεπτα του αγώνα. Τσατσαρίς. Μπρος πίσω. Εγώ. Μπρος πίσω και να εξηγήσουμε γιατί. Πατούσε πριν. Πατούσε πριν και έτρεξε να προλάβει να βρεθεί στο πίσω μέρος του γηπέδου. Αυτό είναι παράβαση κανονισμών και σωστά ο Βορειάδης δίνει την μπάλα στην ΑΕΚ. 64-70, 12 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Έχουμε time out, το κρατάμε εδώ, κύριε Πετρόπουλε. Ποιος το πήρε το time out, αν είναι εύκολο. Βαγγέλη, ποιος πήρε το time out. Ο Κατσικάρης. Άρα, κύριε Πετρόπουλε, θα δοκιμάσει ένα γρήγορο τρίποντο και μετά φάουλ. Και μια προσπάθεια να κλέψει ή να κλέψει να κάνει φάουλ. Αλλά οπωσδήποτε. Νομίζω ότι ο χρόνος είναι όχι λίγος, πολύ λίγος. Για να ακούσουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Όντως, ρώτησα και τη γραμματεία. Ο κύριος Κατσικάρης έχει πάρει το time out. 6 πόντι, 12 δευτερόλεπτα. Δεν ανατρέπεται αυτή η διαφορά των 6 πόντων. Εκείνο το τρίποντο του Λάκοβιτς και ο Μπράντοβιτς που δεν ξεχνιέται ποτέ στον πάγκο. Είδαμε να φτάνει μέχρι το κέντρο. Ήθελε 5 δευτερόλεπτα σε εκείνο το σημείο η επίθεση του Παναθηναϊκού. Του ζήτησε να επιταχύνει και να σουτάρει. Ευστόχησε ο Λάκοβιτς. Στη συνέχεια ήταν εύστοχος και στις βολές. Ο Παναθηναϊκός πήρε εκεί μια σημαντική διαφορά και θα κρατήσει τη νίκη πρόκριση στα ημιτελικά κατά τα φαινόμενα. Ακόμη 12 δευτερόλεπτα, αλλά ο Παναθηναϊκός με την επαναφορά κιόλας δικιά του και με τη διαφορά των 6 πόντων πολύ δύσκολα θα χάσει το μάτς. Παναγιώτη Περπερίδη, σας ακούμε. Παναγιώτη Περπερίδη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Παναγιώτης Περπερίδης. 64-70, 12 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Η ΑΕΚ στην επαναφορά. Μπέιλι για τρεις από μακριά. Σουτ άστοχο. Μαζεύει ο Λόλης. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Άστοχα τελικώς. Λόλης. Μπέιλι από μακριά. Σουτάρει. Ούτε τώρα. Το παιχνίδι κάπου εδώ θα τελειώσει. 64-70. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος νικητής. Κερδίζει δεύτερο ντέρμπι μέσα σε τρεις μέρες. Μετά το 57-45 του Ολυμπιακού Σταδιονίδη και Φιλία. 64-70 την ΑΕΚ στο κλειστό του περιστηρίου που τυπικά γηπεδούχο ήταν η ΑΕΚ.
Και θα λέει κανείς και ουσιαστικά, κύριε Πετρόπουλε, μια που από ένα σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός δεν είχε και οπαδούς. Νομίζω ότι ήταν ένα ντέρμπι. Ήταν σαφέστα πιο δύσκολο για τον Παναθηναϊκό από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό που δεν είναι αγωνιστικά έτοιμος. Μείνετε μαζί μας, έχουμε σε λίγο συνεντεύξεις. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πάει πλέον ως ένα από τα φαβορί του κυπέλου. Με αντίπαλο όμως μια ομάδα που φέτος είναι πολύ πολύ δυνατή. Τον ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλο ζευγάρι. Είδαμε έναν ανεβασμένο Παναθηναϊκό σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και μία ΑΕΚ η οποία στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε τη διάρκεια που θα έπρεπε για να είναι πιο δυνατή μέσα στο παιχνίδι. Είδαμε 26, για να πάμε λίγο όμως, κύριε Πετρόπουλε, στον Κώστα Σκουλά. Κώστα Σκουλά, μπαίνουν οι παίκτες στα αποδυτήρια, τους βλέπουμε. Μπαίνουν οι παίκτες στα αποδυτήρια. Μήτρη, δεν θέλουν οι παίκτες κανένα, λοιπόν, καμία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Δεν ξέρω αν έχει ο Παναγιώτης Περπερίδης κάποιο π.